Πάρτι, οκ. Γεια σου, ρε Αναστασία. Αναστασία Λάντα έχουμε και σήμερα. Ο Κιόζαρος έχει λίγο ολιγομήμερη άδεια. Έτσι, καμιά 72 μέρες λείπει κάπου εκεί. Έτσι είναι οι χολύπτες. Έτσι είναι στο μάτι ο άνθρωπος όλη μέρα. Έτσι είναι οι χολύπτες. Φίλε, ό,τι θέλουν κάνουν, να ξέρεις. Μπαίνει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Ό,τι θέλουν κάνουν. Ό,τι θέλουν. Αδέρφια, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι. Είναι η τρόικα της καρδιάς σου στον λίμπερο της καρδιάς σου. Κάθε πρωί από τις 10 έως τις 12, Δευτέρα με Παρασκευή, όχι κάθε πρωί, από Δευτέρα ως Παρασκευή, η εκπομπάρα την οποία ακούνε τα 4 στα 5 ταξί, τα 4 στα 10, συγγνώμη, ταξί, που έχουν ανοιχτό ραδιόφωνο από τις 10 μέχρι τις 12. Με Αναστασία Λάμδα, όπως είπε και ο Παναγιώτης, είμαστε μαζί εδώ πέρα, σήμερα, πρωινό Δευτέρας, τελευταία δευτερότητα γενικά, είναι η Αναστασία μαζί μας. Και... ξέρεις πώς πουλάει αυτό, μετά από χρόνια λένε η Αναστασία η Λάμδα, θυμάσαι ρε φίλε, ναι, χολύπτρια. Ναι. Όπω. Κάτι έχουμε σήμερα μαζεμένο πολύ πράγμα. Για να φύγει η Παναγιώτη, να έχουμε για αύριο οικονομία. Μη μας για αύριο, δεν έχει τίποτα. Εντάξει, οκ, αυτό που έλεγε. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Να είσαι ήσυχος, δεν έχει καμία σχέση. Λοιπόν, εσεμεσικό ξεπαρθένιασμα το διαβάζει ο Παπαδόπουλας. Καλημέρα, Σάββας. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν καταλαβαίνω γιατί γελάει η Αναστασία, γιατί ξεκαρδίζεται. Το να γελάει είναι ωραίο, ευχάριστο. Γιατί να ξεκαρδιστεί, προσβάλλει τον Σάββα έτσι. Οπότε όταν ο Σάββας καναφέρει τις απίστευτες ποικιλίες γλυκών που συνηθίζει να φέρνει, η Αναστασία. Να γελάει μόνο. Θα κοιτάει και θα γελάει. Ναι, να ξεκαρδίζεται πάλι. Έτσι, αυτό. Ξέρεις τι φέρνει, έχεις δει τι φέρνει. Ναι. Δεν στα μάτια. Τα πιο πολλά. Η Αναστασία σχηματίζει με τα δαχτυλάκια της την καρδιά. Αυτό με την καρδιά θέλω να το κάνουμε και λίγο θέμα, έτσι να ξέρεις. Πήγε ποδοσφαιριστής να το κάνει το Σαββατοκύριακο μέσα εδώ πέρα στα γήπεδα και τέλος πάντων. Και λέει I love Σάββας η Αναστασία. Κάνει καρδούλα κουνώντας και τα χέρια. Αν την δει ο Γκάρι Μπέιλ, είναι περίπου 35-40 χιλιάδες ευρώ τα οποία πάνε σε φιλανθρωπικό ίδρυμα στη Μεγάλη Βρετανία. Το έχει κατοχυρώσει, το ξέρεις. Ποιο? Γιατί? Ο Γκάρεθ Μπέιλ. Ναι. Το έχει καθιερώσει από ποδοσφαιριστές, υποτίθεται. Το ότι όποιος το κάνει πρέπει και να δίνει σε ένα ίδρυμα κάποιο ποσό. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Γκάρεθ Μπέιλ. Λοιπόν, στη συνέχεια, λατρεμένος, ήθελα να πιστέψει ότι μας ξεπερνάει αυτός εσεμεσικά, αλλά είναι πίσω κατά περίπου 4 δευτερόλεπτα ο λατρεμένος 880 ο Αριανός. Καλημέρα από κυτρινόμαυρη Αλεξάνδρεια. Ασλαμά, θέλω να σε ξεπαρθενιάσω, παρένθεση μηνυματικά, κλείνει παρένθεση, εγώ σήμερα. Βάλε να γουστάρουμε κριτικά τσιφτετέλια. Άντε ρε Αριανάρα, σε λέω ρε, να είσαι καλά 880. Δεν βάζουμε ποτέ εδώ, μετά από νίκη ομάδας, για την αντίπαλη ομάδα να κολατρήσουμε, δεν βάζουμε μυστικά κομμάτια. Δέχομαι να μπει ο ύμνος της Manchester United. Μία φορά έγινε αυτό και έγινε την Παρασκευή για τον Ηρακλή. Μία φορά έγινε αυτό. Δύο φορές έγινε. Και τις δύο με τον Ηρακλή σε ήττα του Ηρακλή. Απίστευτο. Αν το έκανα εγώ για τον Πάο, θα είχε πέσει ξύλο. Έτσι, δύο φορές έγινε. Καφτατζόγλιο, το τι άκουσα χθες δεν λέγεται. Τους ευχαριστώ όλους. Και τι άκουσα στους Μέμφις την Παρασκευή. Το Σάββατο που μου μιλήσανε περίπου 852 άτομα από τα 1200 που είχε. Να είστε καλά, αδέρφια, να είστε καλά. Επικοινωνία προς το παρόν μόνο σε μεσική. FM κενό. Μήνυμα. Αποστολή στο 54526. Θα σου βάλουμε κάτι κριτικό. Όχι, ρε, βάλε ύμνο Manchester United. Γιατί, για ποιο λόγο. Γιατί, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο. 78 δευτερόλεπτα. Τι έκανε. Σε 78 δευτερόλεπτα δεν πήγαν τα δύο γκολ. Τι σου θύμισε δηλαδή. Σε... α! Ναι, καλά. Τα πετάς τα θεματάκια, ε. Ναι. Εντάξει, κατευθείαν έτσι. Ναι. Εντάξει, να τα κωδικοποιήσουμε λίγο. Του Άρη λες. Του Άρη, τι λέω. Άρη, αφιάζει. Δεν το και σε αυτό γιατί είναι προφανές. Δεν το βάλω, δεν με κάνω τόσα θέμα. Έχουμε τόσα άλλα θέματα για να βάλουμε. Παιδιά, έχω κωδικοποιημένα 800 θέματα και τι να πρωτοβάλουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω πρώτα. Δώσε μια μουσική ανάσα γιατί μιλάω. Μιλάμε. Λοιπόν, κλείσε λίγο το χαλί για να μπούμε σε λίγο με το κομμάτι που έχει επιλέξει για την ομάδα. Κατάλαβε. Για τον Ηρακλή, γιατί. Αν το πούμε, το καταμυστικό. Είναι εβδομάδα Ηρακλή, τα γενέθλια του Ηρακλή την Πέμπτη. Και θα υπάρχει μάλλον και μια δυσάρεστη έκπληξη για εσάς την Πέμπτη ως τηλεθεατές, όχι ως ακροατές, ως τηλεθεατές. Μήνυμα του 845, λατρεμένος Θουβού. Καλημέρα αδέρφια. Άστον Βίλα Μπέρμπιχαμ. Βλέπω, 4-2. 4-2, 100 τόνοι ποδόσφαιρο, πραγματική πανδεσία ποδοσφαίρου, Βρετανίλα ρε. Εσείς περιμένετε να δείτε Ταμτάκους Μπόκα Ρίβερ. Α, αρχίζεις του βου τώρα, γίνεσαι τέτοιος. Γίνεσαι λεγό, δεν ξέρεις. Θύμισέ μου το μήνυμά του να διαβαστεί ακόμη 5 φορές μέσα στην εκπομπή. Και 15 να ακουστεί. Γιατί στην εκπομπή. Έτσι, δεν το είδα, να πω την αμαρτία μου. Δεν το ήξερα ότι παίζει αυτό χθες. Αριανός, ο οποίος το είδε, μπήκε στο μαγαζί εκεί που ήμασταν να δούμε μετά τον Άρη στο ποδόσφαιρο και τον Ολυμπιακό. Μου λέει, δεν υπάρχει.
Αριανός ο οποίος δεν είναι και φόλα βρετανικό ποδόσφαιρο, κανένα βρετανόσκυλο, λέει Μάριε, έχασες, δεν υπάρχει. Λέω την αμαρτία μου, δεν το ήξερα καν. Μπορεί να μην το ξέρει ούτε ο Αποστόλης. Αλλά βέβαια ήταν. Τι έρωτα αυτό το Παναγιώτη, τρεις. Τι ξέρω, Μάρι, καθόλου για ώρα. Αν ήταν να σου πω την αλήθεια, αν ήταν πάνω στον Ηρακλή, θα πήγαινα στον Ηρακλή. Mm. Ξεκάθαρα. Και ό,τι και να είχε. Αλλά αν έχανα για κάτι τον Ηρακλή, ήταν γι' αυτό. Έτσι, μπράβο. Ήταν γι' αυτό. Έτσι. Θα θυμάται προφανώς ο Παπαδόπουλας. Άντε, μια μπούκα που είχε γίνει. 2000 sports bar, sports καφέ. Είχε γίνει άρα, μπούκα, είχε γίνει μπούκα. Το νομίζω. Καφέ έκλεισε το 5. Το sports καφέ. Δεν θυμάμαι. Όχι, αργότερα βλακεί. Πιο, πιο αργά. Το 8 με 9. Άλλαζε καταστάσεις, ναι, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έμεινε, ναι. Πρώτη συνάντηση Μπέρμπιχαμ με Άστον Βίλα. Δευτέρα ήταν αυτό, Δευτέρα. Δευτέρα βράδυ. Έτσι νομίζω, η Μπέρμπιχαμ έλειπε από την κατηγορία περίπου 10 χρόνια και παίζουν στο Σεντ Άντριους Πάρκ. Κερδίζει η Μπέρμπιχαμ πλάγιο στο 22ο δευτερόλεπτο και τρέμουν όλες οι κάμερες. Mm. Πίστεψα ότι πήρε η Μπέρμπιχαμ το παγκόσμιο κύπελο εθνικών ομάδων. Ναι. Το θυμάσαι? Όχι, δεν το θυμάμαι. Που νικάει 1-0. Μια μπούκα θυμάμαι που είχε. Αυτό είναι. Που μπαίνει νομίζω μέσα. Νομίζω πέφτανε κατηγορία. Κάτι είχε γίνει. Μπαίνει μέσα. Κάνει λάθος ο γκολκίπερ της Άστον Βίλα, ναι, και γίνεται το 1-0. Ναι. Και μπαίνει μέσα ο παδός. Πάει μπροστά του, ναι, και του κάνει έτσι με το δεξί, ναι, το χέρι. Μα πάνω κάτω δηλαδή. Wanker. Σαν κουνάει μίλκο. Wanker. Ναι. Και ο γκολκίπερ στέκεται μπροστά ακίνητος. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Ενώ τα κάνουν. Η Αργεντίνη είναι ταμπτάκι, κατάλαβες. Κατάλαβες. Εντάξει, εσύ. Θα το βάλουμε θέμα μάλλον αύριο. Θα το βάλουμε αύριο από το πρωί σαν βασικό και μοναδικό θέμα της εκπομπής. Ναι. Το έχουμε για αύριο. Έτσι, μπράβο, μην το κάψουμε αυτό σήμερα. Ναι, ναι. Γιατί έχει πάρα πολύ ψωμί γενικά η μέρα σήμερα. Μην καίμε θέματα. Δεν βάζουμε θεματικές σήμερα. Ο Ηρακλής 3-0, έτσι. Να πες τον κόσμο. Θα τα πούμε όλα ένα-ένα. Λίγο ανάσα. Ναι. Πάμε το χαλί μας. Είναι εβδομάδα Ηρακλή. Είναι τα γενέθλια του Ηρακλή. 110 χρόνια Ηρακλής στην Μακεδονία. 110 χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Έτσι για να πάει καλά η εβδομάδα για τον Ηρακλή. Την Πέμπτη είναι οι πολλές εκδηλώσεις στην αποθήκη Γάμα στο λιμάνι. Εκεί που γίνονται τα πάρτι για το φεστιβάλ κινηματογράφου που είναι το merchandise του φεστιβάλ κτλ. Δεν αλλάζει εκεί μέρα, Πέμπτη είναι αυτό, έτσι. Πέμπτη. Μην πάρετε φαρμάκι, γι' αυτό το. Όχι, εντάξει, όχι, καλά, όχι, καλά, καμία σχέση. Από πού να πάρουμε, τι να πάρουμε. Αν κάνει κανένα διπλό στο εξωτερικό, είπα ο Κάρα. Μην δαγκωθείτε εκεί πέρα. Πέμπτη είναι αυτό. Και τι να κάνει ο Πάκο και εσύ. Ο Ηρακλής εδώ πέρα από το 1800. Σαν όμιλο φιλομούσεων από το 1898. Ναι, να μην κάνει Παοκάρα εκεί μέσα. Ωραία. Αν το δούμε κι αυτό. Αν το δούμε και αυτό, παίζει ο Σέζος διαιτητής. Να δώσει τέτοιο φάουλ. Άρχισε, λοιπόν, άρχισαν τα όρια. Λοιπόν, πριν βάλουμε. Μπράβο ρε ραπ. Μπράβο ρε ραπ. Τα είπες όλα. Ήθελα να πω κάτι, μου το σκότωσες. Τα είπες τρεις όλα. Αυτόν τον Χατζητερζόγλου δεξί μπακ τον βλέπουμε μόνο σε εμάς με τον Μπάουκ. Πραγματικά. Αυτός ο Χατζητερζόγλου με το Λεβαδιακό ή με τα Γιάννηνα ή με τον Παναθηναϊκό δεν θα παίξει ποτέ. Στην ένταξη που είδε, αν ήμουν δημοσιογράφος του Ηρακλή, θα ρωτούσα όμως τον Ελευθερόπουλο. Τελικά αντέχουν ο Κλέιτον και Περόν. Σήμερα να στήσω κομπή. Να στήσω κομπή, μου επιτρέπεις. Αφού πρώτα πω τρία, ευχαριστώ τον Παναγιώτη. Ένα, δύο, τρία. Και να πω κάτι άλλο. Είναι η Τρόικα με Χρήσανθο Τσαλτίδη. Τσαλτ, καλημέρα. Καλό δρόμο. Καλή επιστροφή και φυσικά να πάνε όλα καλά εκεί που πας για την υπόθεση που έχεις. Δεν ξέρω τι είναι καν και δεν με ενδιαφέρει και τσομπολιό δεν κάνω. Τσαλτ, να πάνε όλα καλά. Επίσης, περιμένουμε να βγάλουμε Τσαλτίδη. Εννοείται, από το γουστάρι ο καλή ο Χρύσανθος, ναι, για να βγει και να μας μιλήσει για το ποδόσφαιρο του Άρη. Ο Αυτοκράτορας παίζει νομίζω σήμερα. Σήμερα δεν είναι. Ο Παναθηναϊκός, ναι, παίζει. Ο Αυτοκράτορας παίζει σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε μεγάλη αλητεία στην Τούμπα. Πραγματικά μεγάλη αλητεία. Δεν έχω ξαναδεί διαιτητή, ναι, να δίνει καθυστερήσεις 30 λεπτά. Το ότι η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν έχει βγάλει ακόμη ανακοίνωση είναι πραγματικό έγκλημα. Δηλαδή, ο διαιτητής Θανάσης Σέζος, ναι, του Συνδέσμου Διαιτητών Κελκής, έδειξε την λήξη, σφύριξε τη λήξη, ναι, στο 64ο λεπτό και κράτησε μετά 30 λεπτά καθυστερήσεις. Είναι απίστευτο. Όποιος το κατάλαβε, το κατάλαβε. Για όποιον δεν το κατάλαβε. Το φάουλ το οποίο δίνει στον Δήμο Μπαξεβανίδη. Και μαζί και κάρτα. Έτσι. Δεν περίμενα τον Παναγιώτη Βαρούχα να μου το πει χθες. Αλλά κάθισα να τον δω, λέω, να δω τι θα πει. Και φυσικά λέει δεν υπάρχει κανένα φάουλ. Κάνει το πιο ωραίο, το πιο βρετανικό. Sliding tackle. Ο Δήμος ο Μπαξεβανίδης, ναι, που αναγκαστικά χθες παίζει το παιδί αριστερό, αριστερό μπακ. Αναγκαστικά. Με δεξί πόδι. Το πιο τέλειο tackling και κόβει δηλητήριο φάση. Δηλαδή, αυτός ο διαιτητής, Θανάση, καλημέρα, αν με ακούσει εκεί στο Κελκής. Πάρε και σε τηλέφωνο. Προφανώς είναι πακέτο με τους διαιτητές από το Κελκής και τον Πάο. Και προφανώς είσαι στα ίχνη του Παμπορίδη. Κύριος ο Καρανίκας. Σχολίασε το Παναγιώτη, είναι φάουλ. Σχολιάζω, φυσικά είναι φάουλ.
Το είδε ξανά. Ναι, ξανά. 32 φορέ το είδε. Όχι, φορέ. Δες το νετροπή του ποδοσφαίρου. Να πούμε και άλλη διαιτησία μετά. Περίμενε. Ναι. Σε μάτ τελειωμένο. Ναι, τελειωμένο. Το μάτ είναι το καλημέρα τελειωμένο. Φαίνεται. Φαίνεται. Χωρί φλίσκα, χωρί μίσκα, χωρί τίποτα δεν υπάρχει. Τέλο. Με χατζιτερζόγλουπα δεξί μπακ δεν υπάρχει. Το μάτ. Και ρεσί Σέζο δίνει αυτό. Φάουλ και κάρτα. Και κάρτα, ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Τελειώνει η υπόθεση sliding tackle. Ενώ στο ατρόμητο Ολυμπιακό που βγάζει τη δεύτερη κίτρινη στον άλλον. Τελειώνει. Μουτζαχεντίνη. Τελειώνει. Ναι. Πολύ σωστή. Α, πολύ σωστή. Και το φάουλ το γύρω. Λοιπόν, πολύ σωστά. Να Μπράβο. Το βάλω σαν θέμα Παναγιώτη. Κωδικοποιημένο. Για να στήσουμε καμιά εκπομπή. Γιατί δύο ώρες την Παρασκευή για Ηρακλή Απόλλων Λάρισα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Σε μάτς το οποίο Ηρακλή ιτήθηκε. Με κράξαν χθες άτομα, ναι. Τους έχεις λέει και τους ακούς. Ναι. Λέω, έχει, ρε παιδιά, καταλάβατε λέω τι έγινε. Κουραστήκαν, ο Περόνε και ο Κλέιτο. Και χθες παίξαν προχθές. Δύο ώρες η Ηρακλής Απόλλων Λάρισας για μάτς το οποίο ο Ηρακλής ιτήθηκε. Πήρε δυνάμεις. Δεν κέρδισε ο Ηρακλής. Φοβερό. 90 λεπτά. Και βγαίνει ο τραγικός, ο ακροατής, ο Παοξής. Ναι. Όταν εγώ βγήκα έξω και λέει, όταν ο Ασλαμάς μας έλεγε ότι το δεξί μπακ γλιστρούσε στον Πατέ Μπορίσοφ. Είμαι έτσι και τον ακούω. Ρε Γκαρντάση, ναι. Μακεδόνα, ναι. Πάρε σήμερα. Τώρα θα πάρει. Πάρε. Ο ΠΑΟΚ το πήρε το μάτς εκείνο. Mm. Ο Ηρακλής από τον Απόλλων Λάρισας έχασε. Ας πρόσεχε. Υπάρχει μια βασική ειδοποιός διαφορά. Η απόδοση. Και μου κάνουν εδώ πέρα την αλητεία τρία άτομα. Mm. Την αλητεία τρία άτομα, yeah. Όχι δύο γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Mm. Να ασχολούνται δύο ώρες με το Ηρακλής Απόλλων Λάρισας. Δεν έχουμε ασχοληθεί δύο ώρες με μάτς του ΠΑΟΚ τελευταία τρία χρόνια εδώ. Ήταν ο τρόπος, κατάλαβες. Ποτέ. Και χάσαμε Black Friday, χάσαμε. Ναι, του χρόνου. Λοιπόν, δώσε λίγο ύμνο Ηρακλή να βάλω το θεματάκι. Λοιπόν, το φάουλ το οποίο έχει τίτλο Άι, Καρδούλα, Τούμπα που δίνει ο Σέζος για να κάνει το Μαουρίτσιο το δεύτερο γκολ. Το οποίο λέω είναι γκολ, τέλος δεν είναι γκολ. Δηλαδή πήρα κόκκινο στυλό, ήταν μπροστά μου, το βλέπω με Παοκτσί μαζί το μάτς. Τον ξέρει ο Παναγιώτης. Μιλάνε πιο πολύ από ότι με εμένα. Ναι. Τον ξέρει. Δεν λέω τώρα στον αέρα για ευνοία. Θα στο πω τώρα στο διάλειμμα. Το φαντάζομαι. Παίρνω κόκκινο στυλό κατευθείαν. Γράφω και τον κόλ. Το γράφω. Έτσι. Δύο. Λέω το λεπτό ακριβώς θα βγει ποτέ είναι. Κανονικά μισό πέναλτι. Πιλούνταν, ας πούμε. Λοιπόν, ποιο πέναλτι θυμίζει. Συγγνώμη. Ποιο φάουλ θυμίζει που έχει δοθεί εναντίον της εθνικής ομάδας της πατρίδος μας. Α, πανεύκολο. Και εγώ το ξέρω. Σχεδόν ίδιο και περίπου πρέπει η απόσταση να είναι ναι. Ένα μέτρο πιο δεξιά. Και όπως βλέπεις την κάμερα. Απ' την ίδια πλευρά πάλι. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Ναι, στην ίδια αιστεία ουσιαστικά. Λοιπόν, το κρατάμε μέχρι τις 11. Α, και πολύ έβαλες. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Καλά, και μπορούμε να μιλήσουμε στις 12, δεν είναι 200 μόνο. Για να δούμε. Ξέρει ο κόσμος. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά οράσεως από τα Opticon Express. Για να πάει καλά η Δευτέρα να ξεκινήσουμε με δωράκι. Μου θύμισε ακριβώς ολόιδια περίπτωση. Ολόιδια. Εκεί ήταν Άι, Καρδούλα, England. Εδώ είναι Άι, Καρδούλα, Τούμπα. Ποιο είναι φάουλ εναντίον της εθνικής ομάδος της πατρίδος μας. Μουσική Αναστασία. Και υπάρχει όχι διαγωνισμός, απλά δήλωση για διπλή πρόσκληση για το Chelsea PAOK στο θέατρο Βεργίνα την 5η ώρα 10 το βράδυ. Απλά καλείς 2310-287-888. Λες Μαριλής καλημέρα, καλή εβδομάδα, με λεπτότητα, με ευγένεια. Η κάθε πρόσκληση περιλαμβάνει είσοδο κούτρα στο θέατρο Βεργίνα για τη μετάδοση του αγώνα, απεριόριστη μπύρα και λαχνό για τις σκληρώσεις του ημιχρόνου. Ο κάθε νικητής, το κάθε ζευγάρι που θα πάει, έναν λαχνό για τις κληρώσεις. Έτσι. Τώρα καλείς μέχρι και τις 12, δεν είναι κλήρωση. Όποιος δηλώνει, παγαίνει. Τόσο με τόσο απλά. Η είσοδο στο καζίνο δεν είναι υποχρεωτική και δεν υπάρχει όριο ηλικίας. Αν θες όμως να μπεις και στο καζίνο, πρέπει να έχεις κλείσει και το 21ο έτος ηλικίας σου και να το αποδείξεις εκεί στην είσοδο του καζίνου. Πηγαίνουμε σε break, να μην φάμε τα μισά ώρα. Πάμε στο break με το μήνυμα του Θουβού. Καλημέρα αδέρφια, Aston Villa Birmingham 4-2, 100 τόνοι ποδόσφαιρο, πραγματική πανδεσία ποδοσφαίρου, Βρετανίλα ρε, εσείς περιμένετε να δείτε Ταμτάκους Boca River. Επιστρέφουμε με μηνυματάκια σας, τα οποία πιστεύω ότι θα αφηχθούν. Ψάχνω, ναι. Okay. Επιστροφή εδώ πέρα είμαστε, στην Τρόικα, με Αναστασία, Παναγιώτης Παπαδόπουλας, Μάριος Σουλαμίδης, φίλος της Σλαμάς και φυσικά Χρήστα Τσαλτίδης, ο οποίος λογικά σε λίγο θα είναι κοντά μας, θα είναι στον αέρα για να μας μιλήσει για την πραγματικά απίστευτη επιστροφή του Άρεος από το 1-0 στο καυτό Θεόδωρος Βαρδινογιάννης με 1-2 υπεύθυνος και για τα δύο γκολ σαφέστατα ο επωνομαζόμενος και Τζον Τέρι της Βοσνίας, ο Μάρκο
Μιχόγεβιτς, ο δανεικός από τον ΠΑΟΚ, στόπερ, τον οποίο δημοσιογράφος Βόσνιος τον είχε χαρακτηρίσει ο Τζον Τέρι της Βοσνίας. Εντελώς τελειοστραγικός, δείτε ξανά με προσοχή και τα δύο γκολ του Χαμζά Γιουνές, του περήφανου Τινίσιου επιθετικού του Άρη. Δείτε ποιος φέρει ατομικά την ευθύνη. Πέρα από το όποιο λάθος έκανε τακτικά ο Νίκος ο Παπαδόπουλος του Άβελ. Έχει πολύ ψωμί ημέρα, είναι Δευτέρα, είναι μέρα αγωνιστικής δράσης. Έχουμε βάλει ένα κουιζάκι. Το γκολ το οποίο ο Θανάσης Σέζος, το φάουλ το οποίο ο Θανάσης Σέζος δίνει στην Τούμπα στο 63ο λεπτό και από το οποίο σκοράρει φυσικά ο Μαουρίτσιο με υπέροχη goal. Εκτέλεση φάουλ για να κάνει το 2-0 το και εκεί τελειώνει και το παιχνίδι. Ποιο γκολ εναντίον της εθνικής ομάδας της πατρίδος μας θυμίζει, ποιο φάουλ, σαν υπόδειξη φάουλ, όχι εκτέλεση, λάθος διατύπωση, σαν υπόδειξη φάουλ και είναι στο ίδιο ύψος και μάλιστα ένα άντε να είναι ένα 1,5 μέτρο πιο δεξιά. Okay. Μόνο SMS-ικά ισχύει ο διαγωνισμός, FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, το παιχνίδι της εθνικής ομάδας, το αποστέλλεις στο 54526. Μέχρι τις 11:05 θα πάει ο διαγωνισμός. Η κλήρωση 12:01 λεπτό. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή γυαλιά αράς από το Opticon Express. Καλείτε τώρα στη γραμμά. Πώς γίνεται, το καλούν σε σένα, Αναστασία. Τηλεφωνικά. Σημειώνεις ονοματεπώνυμα, ρε παιδί μου. Ναι, για το Chelsea PAOK. Ναι, 23. Ναι. Ναι. Με μηνύματα δεν είναι με μηνύματα. Όχι, δεν είναι, μηνύματα. Δεν είναι απαγορ, δεν. Θα γίνει, ναι. Σκηνικό θα γίνει. Θα φάμε κράξουμε εμείς δηλαδή, αν σκέψεις εκεί τώρα. Ναι. Πάρε χαρτί, πάρε στυλό, έτσι, 23-10-2-87-8-8-8, Chelsea PAOK, 5η 29 Νοεμβρίου, στις 10 η ώρα, η Chelsea καλείται να ξεπλύνει την τροπή από το προπισσασινό 3-1, το οποίο θα μπορούσε να είναι κάλλιστα 5-0, από την τεράστια Tottenham, μπαλάρα το βλέπω αυτό, τρελή μπάλα την Tottenham, όπως και παίζει τεράστια μπάλα η Tottenham, την πιο όμορφη μπάλα από όλους όταν παίζει. Δεύτερη φάπα για την Chelsea, την 5η. Δύσκολα τώρα, δύσκολα. Για να δούμε. Δύσκολα. Χρυσανδός. Πάμε, ναι. Έχουμε Χρυσανδό. Α, καλώς τον. Χρυσανδέ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Που λένε, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, 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 καλημέρα τον οπαδό της Manchester United. Πώς? Τον οπαδό της Manchester United. Ποιος είναι? Εσύ, ποιος είναι, εγώ είμαι. Λίγο δύσκολα. Δύο γκολ σε 78 δευτερόλεπτα. Δεν μπορώ. Α, από αυτό εννοείς. Το πιάσες. Εντάξει, ρε φίλε, έχω σπάσει τα δοκάρια μου. Στον ύμνο της ΑΕΚ ακούγαμε όλο το μάτι. Καλά, πες. Προς της ΑΕΚ, παλικάρια. Πες ένα ευχαριστώ στον άσο του ΠΑΟΚ, Μάρκο. Πώς λέγεται το παλικάρι, Μάρκο Μιχόγεβιτς, ο Τζον Τέρι της Βοσνίας, που σου κάνει δώρο και τα δύο γκολ στο τέλος. Αυτό, συγγνώμη, αυτό το παιδί τώρα το έχει δώσει ο ΠΑΟΚ εκεί και μιλάμε για τον Μπεχταρά, το λαχείο που διάβαζα ότι πήρα. Για τον ΠΑΟ και τα λοιπά. Σε θυμήθηκα, ο Τζον Τέρι της Βοσνίας, ναι. Ευτυχώς αυτός μαρκάρει τον Γιουνές και στις δύο περιπτώσεις. Το μαρκάρισμά του, δηλαδή, πιο καλά να ήμουν εγώ, πραγματικά. Πιο καλά να ήμουν εγώ. Ο Παπαδόπουλος στις δηλώσεις μετά το τέλος το λέει. Βάλαμε, λέει, το Μιχόγεβιτς για να μαρκάρει τον Γιουνές. Α, δεν το είδα. Ωραία, το είπε. Χρήστε, δεν το είπε. Δεν το είδα. Συγγνώμη, δεν είδα δηλώσεις. Και αυτή ακριβώς τη φάση. Αυτό είπε. Ναι, λέει κάτι το εκπληκτικό ο Παπαδόπουλος, λέει ότι ήταν άδικο το αποτέλεσμα. Αυτό το άκουσα, το άκουσα δεν, αυτό, ναι. Και δεν είχαμε τύχη. Δηλαδή, ναι. Τι δεν έχει τύχη ρε φίλε, αυτό που γίνεται στο πρώτο γκολ, ναι. Ενώ έχω ήδη δύο δοκάρια και γίνεται αυτή η φάση στο πρώτο γκολ που χτυπάει στο ένα δοκάρι και πάει στο άλλο δοκάρι, ναι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Το γκολ είναι against the odds, ναι. Και είναι τεράστιο σε εκτέλεση γκολ από τον Γιουνές, τεράστιο. Με καράτε kick με το έξω δεξί, ναι. Μπράβο. Το δεύτερο πλάσι. Πλασέ, αν το λες πλασέ τώρα αυτό έτσι όπως το κάνει, είναι αυτό που πρέπει να κάνει για να πάει η μπάλα στα δίχτυα, γιατί ο Στρέζος έχει φορά αντίθετη το σώμα. Μπράβο. Του από την πορεία της μπάλας, οπότε... Λίγο τύχη στο πρώτο γκολ, ξέρεις που έχεις στο πρώτο γκολ, που έχεις λίγο τύχη στο πρώτο γκολ, λίγο τύχη στο ξεκίνημα του γκολ. Με τον τρόπο που κάνει το σουτ. Το κόρνερ του Χαβιέ Ματίγια είναι ό,τι χειρότερο. Η Αναστασία πιο καλό θα εκτελούσε. Το δεύτερο είναι πολύ καλό όμως. Είναι τον Μπρούνο Γκάμα εκείνο. Το πρώτο. Μαρτίνεθ κάνει το κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ. Στο δεύτερο γκολ. Και τα δύο Ματίγια είναι. Και τα δύο είναι Ματίγια. Και το άλλο Ματίγια. Αν ακούει ο Γιάννης ο Αριανός είναι μπούφος. Του λέω και το άλλο Ματίγια είναι, μου λέει όχι Μπρούνο Γκάμα. Εδώ στην Κρήτη γράψαν ότι το πρώτο γκολ το βάλε ο Τιγκινί και το δεύτερο Ματίγια. Οπότε εντάξει δεν πειράζει. Αν έχασε κάποιος ένα κόρνερ. Και αυτή η μπάλα ρε φίλε. Δοκάρι, δοκάρι. Ναι, σωστά. Δοκάρι, δοκάρι και μέσα. Δεν μπορεί να βγει έξω ρε φίλε. Φοβερό. Βγήκε έξω 2-4 φορές τη παλακή. Ας και να βγει.
Δηλαδή, συγγνώμη ρε φίλε. Και να σου πω κάτι, το ματς πάει να γίνει καρμπών με αυτά που έχει χάσει ο Άρης. Δηλαδή, στα Γιάννα το ίδιο πράγμα. Να δοκάρει ο Ματέο Γκαρσία καραμπόλα γκολ. Δηλαδή, ο Όφη χθες έχει βάλει ένα γκολ και δεν έχει κάνει φάση. Μία φάση έχει κάνει σε όλο το ματς. Και πάλι ναι, πάει να χάσει. Όντως, όντως. Εντάξει, θα ήταν άδικο. Ακόμα και η ισοπαλία νομίζω θα ήταν άδικη για τον Άρη, έτσι όπως πήγε μέχρι να δεχτεί το γκολ το παιχνίδι. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι τώρα έφερε καμιά 2-3 χιλιάδες παραπάνω κόσμο στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό αυτή η εξέλιξη. Αφηνίαζε ο Σιώπης. Τρόπος που... Πώς? Αφηνίαζε ο Σιώπης. Πάντα έτσι είναι αυτός. Πάντα αφηνιασμένος. Αλλά δείχνει για το Ματίγια κάτι. Αν υπομονώ να παίξω την του Παναθηναϊκού. Ο Παπαδόπουλος, ο Νίκος Χρύσανθε, καλύτερα να απολογηθεί για την αλλαγή του Κομεσίδη. Πέρα, αυτός που, αυτός που βάζει, βέβαια βάζει τον γκολ, αλλά σαν αλλαγή μάλλον είναι λάθος. Το χαλάει όλο. Γενικά νομίζω ότι... το είπα και χθες στο post-game στην εκπομπή του Γιώργου Παναγιωτίδη, ότι ο Άρης έχει κερδίσει φέτος τις τρεις ομάδες με τις οποίες ανταγωνίστηκε τα δύο προηγούμενα χρόνια στη Β' Εθνική. Δηλαδή το Λαμία, τον Απόλλων Σμύρνης και τον Όφη. Και τους έχει κερδίσει μέσα στην έδρα τους. Mm. Αυτό δείχνει την διαφορά του Άρη από τις άλλες τρεις ομάδες που ανεβήκανε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Οι άλλες τρεις ομάδες αυτό το οποίο κάνουν είναι να διεκδικούν την παραμονή και μάλιστα νομίζω ότι πολύ δύσκολο θα την γλιτώσει ο Απόλλωνας. Ο Όφη με την χθεσινή τα έχει βάλει για τα καλά και αυτός στο κεφάλι του μέσα στο Ντορβά. Ο Άρης δείχνει ότι είναι ένα επίπεδο ξεκάθαρα πάνω και πλέον επέστρεψε για να είναι στις θέσεις της Ευρώπης. Είναι μια νίκη Ευρώπης αυτή, η χθεσινή. Είναι μια νίκη που γενικότερα έσβησε κατά κάποιο τρόπο τις συνεχόμενες ήττες που είχε πριν την απομάκρυση του Ερέρα. Ο οποίος πήγε, εντωμεταξύ, ντεμπούτο Ερέρα πήγε 4 έφαγε. Και είχε 72% κατοχή. Α, με ποιον έπαιζε? Πού παίζανε? Κάντιθ, νομίζω. Και έχασε 4-1. Το εκπληκτικό είναι ότι είχε 28-72 κατοχή. Δηλαδή πάλι ξέρε, τι λέει? Είχε κατοχή και έφαγε 4. Πού πήγε στην Αγγλία στην Premiership? Όχι στην Ισπανία. Λας Πάλμας. Μα Λας Πάλμας. Επέστρεψε στην Κάντιθ. Όχι, Κάντιθ. Κάντιθ. Καντίθ, και ο Γαλλίας όμως, να ξέρεις. Sorry, άκουσα Κάρντιφ και λέω τι λέει. Ναι, νομίζω είναι καλή ομάδα για τη Σεκούντα. Και μαζεύουν πολύ κόσμο στο γήπεδο. Είναι άλλο πράγμα. Ότι δεν αρκεί μόνο δεν αρκεί μόνο η κατοχή. Γενικά βέβαια ο Παντελίδης δεν άλλαξε πολλά πράγματα στο σχηματισμό αλλά και στον τρόπο παιχνιδιού. Και είναι αυτό που λέγαμε, ότι το ίδιο στυλ παιχνιδιού έχουν. Απλά ο Παντελίδης έσυξε λίγο περισσότερο την άμυνα, έκανε λίγο πιο ορθολογικές αλλαγές. Εντάξει, το πάει λίγο πιο συντηρητικά, κοιτάει τα μετόπιστα. Θα μου πεις βέβαια, η εξέλιξη του παιχνιδιού έμοιαζε με την εξέλιξη των αγώνων που είχε ο Ερέρα. Δηλαδή, καλύτερος ο Άρης έχανε. Αλλά ήταν η πρώτη φορά που αντέδρασε. Και είναι σωστή η ερώτηση που κάνει ο συνάδελφος της Νόβα στον Παντελίδη στο τέλος, από τα ωραία έτσι στοιχεία που του λέει, είχατε λέει κακοδαιμονία λέει, με την προηγούμενη ομάδα σας. Έτσι έχανε τα παιχνίδια ο Αστέρας. Αν το προσέξετε, έχει χάσει το 94 από τον Ολυμπιακό. Έχει χάσει το 87 με Παναθηναϊκό στην Ελλάδα. Έχει φέρει το Χ με τον Παναθηναϊκό στο 88. Έχει χάσει πάρα πολλά παιχνίδια ο Αστέρας στη λεπτομέρεια. Κάτι που κάνει ο Ολυμπιακός υπέρ του, Πέμπτο μάτς που κερδίζει στον Ενταφεύγα. Χθες γύρισε. Χθες γύρισε αυτό. Για τον Παντελίδη. Ο Ολυμπιακός δεν σε έχει κάνει με τους μεγάλους. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ λέω πότε βάζει τα γκολ. 35 φάσεις το έχει. Ναι, σου λέω πότε βάζει τα γκολ. Με εσένα, την ΑΕ και τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός έχει 9 κλασικές. Εσύ βγες και πες να βάζει το 82. Εγώ λέω μετά το 90. Βάζει 5 παιχνίδια, τα παίρνει μετά το 90. Το Σαββατοκύριακο έδειξε ότι ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που μπορεί να κυνηγήσει μέχρι το τέλος των πάλων. Χρυσανθέ, αριστερό μπακ. Κόλλησα τώρα. Το βασικό ήταν σου αριστερό μπακ. Ο Μενέντεφ ο Βαλεριάνος, δεν είναι. Όχι. Ποιος είναι? Ο Βαλεριάνος ξεκίνησε τη σεζόν. Ναι. Απλά είχε ένα τραυματισμό ο Βαλεριάνος τη δεύτερη ή τρίτη αγωνιστική, δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Και έμεινε έξω για ένα διάστημα 20-25 ημερών. Ναι. Και μπήκε ο Μενέντεφ αναγκαστικά. Αλλά ο Βαλεριάνος είναι αυτός ο οποίος θεωρείται ο βασικός. Δεν ικανοποιημένη γενικά στον Άρη από τον Μενέντεφ. Λοιπόν. Ο οποίος έχει περισσότερα στοιχεία extreme στο παιχνίδι του παρά ακραίου αμυντικού. Και γενικά είναι λίγο λαθαίρος αμυντικός, ενώ είναι πολύ καλύτερος και στα στημένα,
Έχει και δοκάρι και κατάλαβες, τον κατάλαβες γιατί ρώτησα. Φίλε, χθες, αν αντί για Βαλεριάνο Κωνσταντινίδη, που ο Βαλεριάνος μου είναι το παιδί συμπαθέστατο, το συμπαθώ πάρα πολύ. Έτσι, μην το παιδί τίποτα. Αν αντί Κωνσταντινίδη Βαλεριάνου, είχες δύο άλλους εκεί, μπορεί να κάνεις πάρτι 0-4 στο ημίχρονο. Αυτά είναι που έχει ο Πάο. Δηλαδή, ο Πάο έχει μάτος. Και απ' την άλλη Βιερίνια. Μπήκε μέσα, πάρτι. Καλά, είναι το, είναι το σημείο, είναι το σημείο τα ακραία μπακ που εν γνώση του ο Άρης έχει τα χαμηλότερα συμβόλαια. Ναι. Δηλαδή, Βαλεριάνος, Τζανακάκης, Κωνσταντινίδης, Βελιζήσης, Ιντζόγλου είναι οι παίκτες οι οποίοι έχουν τα χαμηλότερα συμβόλαια στην ομάδα. Αλλά, Μάρια, δεν μπορείς να αλλάξεις. Και ο Ανάκογλου, νομίζω, Και ο Ανάκογλου. Ο Ανάκογλου είναι και από τον τραυματισμό. Το παιδί είναι από... Ναι, το παιδί. Αλλά δεν μπορείς να αλλάξεις, 16-17 παίκτες και να φέρεις 16-17 συμβόλαια over 100, over 100,000. Ναι, σωστό. Δεν γίνεται. Σωστό, ναι. Δεν γίνεται. Δηλαδή έφερες και έκανες μια τεράστια αναβάθμιση στο υλικό σου και στα δεδομένα τα οικονομικά σου σε αρκετές θέσεις. Ναι. Κάποιες έπρεπε να μείνουν και από πέρσι. Ναι. Οι δύο αυτές θέσεις, το αριστερός μπακ και ο δεξιός και ο δεξιός. Είναι της μόδας τα ακραία μπακ τελευταία τρία χρόνια, αυτό είναι. Όχι, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λες. Ναι, είναι ο της μόδας. Είναι της μόδας. Είναι δεκάρια. Ο Μάτος, ο ΠΑΟΚ χωρίς το Μάτος χάνει δημιουργικότητα 50%. 50% χωρίς το Μάτος. Ο Άρης λοιπόν... Η Ρεάλ Μαδρίτης, χωρίς τον Ταμτάκο από τα αριστερά, δεν είναι Ρεάλ Μαδρίτης. Μαρτσέλο. Ο Άρης λοιπόν με αυτό το ρόστερ που έχει, αν όχι το Γενάρη, που είναι πολύ πιο δύσκολο. Αν το καλοκαίρι εκεί διατηρήσει το βασικό του κορμό και εκεί πέρα προσθέσει ένα αριστερό μπακ των 200.000 ευρώ έτσι, ή των 150.000 ευρώ και αντίστοιχα πάρει και ένα δεξί μπακ της ίδιας αξίας, τότε σίγουρα η ομάδα θα πάρει μια τεράστια αναβάθμιση και είναι σημείο το οποίο είναι σε γνώση όλων. Και από εκεί και πέρα, βέβαια χθες ο Γιουνές κάνει παπάδες, αλλά ο Άρης αυτό το οποίο θα κάνει σίγουρα το Γενάρη 100% είναι να πάρει ένα ποιοτικό, καλό σεντερφόρ. Και ήδη έχουν εντοπιστεί δύο συγκεκριμένοι, οι οποίοι είναι από το πάνω ράφι, και ο ένας στους δύο θα επιλεγεί από τον Διαμαντόπουλο και τον Παντελίδη για να έρθει στην ομάδα. Τώρα, αν θα πάρει και αριστερό... Παίζουν Ελλάδα, παίζουν λίγο, παίζουν Ελλάδα. Όχι. Έχεις άλλα 11 λεπτά να μας μιλήσεις για τον μπάσκετ. Ξένοι και ονόματα. Είναι και οι δύο και είναι κοντά. Είναι κοντά. Το θέμα είναι ποιον θα επιλέξει τελικά η ομάδα. Για τον μπάσκετ, τι θες να σου πω για τον μπάσκετ. Τίποτα για τον μπάσκετ, όχι. Σήμερα παίζει αυτό το πράγμα, τώρα σκέφτομαι. Θα σου πω. Θα σου πω για τον μπάσκετ. Μια πολύ, πολύ πιο πλήρης ομάδα κέρδισε χθες. Ακριβώς γιατί έχει αυτή την πληρότητα. Άσχετα αν, όπως είπε ο Μπάνε την Παρασκευή, έχει κάνει ένα budget και έχει ξεφύγει στο οικονομικό κομμάτι και είναι ψηλά απλήρωτη η παίκτες της. Παρ' όλα αυτά, ο ΠΑΟΚ χθες έλειπε ο Μαργαρίτης, έτσι, και έβλεπα. Έπαιζε ο Γκος, έβγαινε ο Γκος, έμπαινε ο Χάτσερ, έβγαινε ο Χάτσερ, έμπαινε ο Αθηναίου, έβγαινε ο Αθηναίου, έμπαινε ο Ζάρας και την ίδια στιγμή ο Άρης προσπαθούσε με χίλια ζόρια να ακολουθήσει τον ρυθμό. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ πιο πλήρης. Και αν ο Άρης δεν έκανε το καλύτερο επιθετικό του παιχνίδι, ο Άρης έκανε χθες το καλύτερο επιθετικό του παιχνίδι. Πολλά λάθη που έκανε. Θα έτρωγε 30. Παρ' όλα αυτά πάει στο 78-75. Εκεί φαίνεται η πληρότητα που έχει ο ΠΑΟΚ. Γιατί όταν έχεις πληρότητα, έχεις και πιο ξεκούραστους παίκτες, άρα στις λεπτομέρειες στο τέλος έχουν πιο καθαρό μυαλό. Έτσι πέρα την ποιότητα που έχει ο Γκος στα 36 του. Και πήρε το, έκανε εκεί το, στο 78-75, άμα δεις έχει κάνει 4 συνεχόμενες λάθος επιθέσεις στο Άρης. Οπότε φυσιολογικά στο τέλος κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Στο μόνο σημείο που ο ΠΑΟΚ... Ήταν και λίγο με την πλάτη στον τοίχο ΠΑΟΚ, γιατί είχε ήδη συμπληρωμένα φάουλ, έτσι. Σχεδόν στο δίλεπτο είχε 5 φάουλ. Αυτό πήγα να πω τώρα. Ότι στο μόνο σημείο που υστερεί ο ΠΑΟΚ είναι στους ψηλούς. Δηλαδή έχεις τόσο ποιοτική περιφέρεια και είναι τόσο υπερπλήρης η περιφέρειά σου, με όλους αυτούς τους παίκτες που προανέφερα, και δεν έχει ξυλούς, φίλε. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς έγινε, δεν έχει ξυλούς. Έχεις τον Μορέιρα και τον Γκάρετ. Αλλά έλειπε και ο Μαργαρίτης. Πέρα από τα πολιτικά λικορέτια και σοβαροφανή, περιμένει ο κόσμος του Άρη από σένα, δεν κάνω πλάκα, μου το πάνε ψέ, έναν καθησυχασμό ότι ο Άρης φέτος δεν θα κινδυνεύσει στο μπάσκετ. Τι να κινδυνεύσει, έχει κερδίσει μέσα στον Κολοσσό και μέσα στο Λαύριο. Έλα, πες στις Αριανούς.
Ο ένας είναι ο Γιάννης, ο Γιάννης που έχει και τον γιο, που τον έχω ξαναφέρει, που στον Κάλεσμα και γίνει σκηνικό, πες του να τον καθησυχάσεις. Ο Άρης έχει κερδίσει μέσα στο Λάβριο και μέσα στον Κολοσσό. Αλλά και δεύτερο γύρο. Στην έδρα του έχει παίξει, στην έδρα του έχει παίξει με τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τη σύνδεση δηλαδή που κάνουν όλοι, και το Περιστέρι που έχει φτάσει στα 7. Δηλαδή, συγγνώμη, δύο νίκες στην έδρα δεν θα κάνει. Και αν δεν πετάξει πίσω τον Περιστέρι. Τρεις νίκες στην έδρα δεν θα κάνει. Ναι. Θα δούμε. Εντάξει, θα παίξει και με τον Χαλαρωγό θα παίξει ο Άρης στην έδρα του και με την Κίνη θα παίξει στην έδρα του Άρης. Και επίσης ο Άρης μπορεί να πάρει στην έδρα του μάτς, όπως αυτό με τον ΠΑΟΚ παράδειγμα. Έτσι. Ναι. Θα τα κάνει πόλεμο, θα πάρει... θα κάνει τέλος πάντων, ναι, αλλά έχει κερδίσει δύο φορές εκτός έδρας και έχει χάσει τα μάτς τα οποία στην αρχή της σεζόν όλοι ξέρουμε ότι όλοι τα χάνουμε. Ναι, έτσι. Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό κτλ. Άντε τώρα που είσαι στον αέρα, εσύ, έναντε σου. Προμηθέα στην Πάτρα, το πιο σκοτεινό γήπεδο, το γιαντίκου λέει του σε κλειστόφιλε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, το έχεις δει καθόλου. Ο Παναγιώτης μάλλον δεν κάνει μαζί με κομπή. Απουσιάζει. Γιατί? Τον έχω ημνήσει τον πρόεδρό του. Είναι Αμερικανόπληκτος. Όχι, πιο σκοτεινό γήπεδο, σκοτεινό. Άκου. Ναι. Θέλει, έχει πρότυπο το Madison Square Garden, Νέα Υόρκη. Ναι. Θέλει το φως να πέφτει μόνο στους αθλητές. Γιατί το βλέπει σαν θέατρο το μπάσκετ. Το φως πρέπει να είναι μόνο στο πλούτο. Εγώ θέλω να μου πείτε το στατιστικό το χθεσινό στο Γεντί Κουλέ, αν έχει υπάρξει ποτέ σε ευρωπαϊκό γήπεδο, όχι σε ελληνικό. Σε ευρωπαϊκό γήπεδο. Το πιο ξανά, πες το Χρυσάνθε, συγγνώμη, το τέλεξε ξανά. Πιο στατιστικό που υπάρχει χθες στο Γεντί Κουλέ, αν έχει υπάρξει σε οποιοδήποτε άλλο ευρωπαϊκό γήπεδο. Στατιστικό χθες στο Γεντί Κουλέ. Ο Άρης για ένα ακόμα πρώτο γήπεδο δεν κερδίζει. Όχι, δεν είναι αυτό. Όχι. Υπάρχει μόνο σε μια χώρα, υπάρχει όντως. Αλλά μόνο σε εκείνη τη χώρα μπορεί να έχει υπάρξει. Πουθενά άλλου. Στο γήπεδο. Συγκεκριμένα. Έχουν σκοράρει και τα τρία γκολ την ίση. Ναι. Αυτά είναι τα κουζιά και που λέτε ο Βασλάμας. Γράψτε το. Ναι, αλλά κάτσε, το έψαξες, το έψαξες. Δεν υπάρχει πουθενά. Κάτσε, το ψάξατε. Το γκούγκλωρα, το γκούγκλαρα. Το γκούγκλαρες. Δεν το έβγαλε πουθενά. Δηλαδή Αγγλία αποκλείεται. Αποκλείεται Αγγλία. Αυτό μπορεί να έχει, να σου πω κάτι, αυτό μπορεί να έχει μια ιδιαίτερη αναζήτηση τώρα για να το βρεις. Ναι. Αλλά την ίσια, σκορ, όλη την ίσια και τα λοιπά δεν το βγάζει το Google. Ναι. Μακάρι να το έχουμε σαν ρεκόρ εμείς αυτό, μακάρι. Σε λέτε, μακάρι, ναι. Γιατί λέω τώρα καμιά τίποτα μαχρές πήγε το μυαλό μου, γκολ Λέστερ, ξέρω εγώ με Watford, με Bournemouth. Θέλω να μου πείτε, Λούκα Λάικ, ποιος παίχτης του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ είναι ίδιος με παίχτη του Άρη στο μπάσκετ. Είναι ίδιοι. Τους έδειξε χθες σε κάποια φάση, λέω δεν γίνεται. Είναι ίδιοι. Βάλτε τους φωτογραφία δίπλα-δίπλα. Το είδα σχετικά λίγο αυτό. Το έβλεπα, αλλά έβλεπα πιο πολύ ποδόσφαιρο δίπλα. Παίχτης του ΠΑΟΚ με παίχτη του Άρη. Το είδα γύρω στο 35. Μπασκετμπολίστας του Άρη. Σημερινός. Τώρα. Ίδιος με μπασκετμπολίστα του ΠΑΟΚ. Του ΠΑΟΚ. Ναι. Ίδιοι. Εγώ σου έχω ένα τρελό. Ο Ήλτζερ με τον Καλπάκι. Έχουν το ίδιο μαλλί. Έχουν το ίδιο μαλλί. Έχουν το ίδιο μουσάκι. Είναι ίδιοι, ρε φίλε. Έχουν την ίδια κοψιά. Ναι. Ποιοι. Το βάζω. Να το αφήσουμε τον κόσμο. Ας τον πει την Πέμπτη. Για τον κόσμο, άμα το έκανε. Το πω την Πέμπτη. Ό,τι Πέμπτη. Πες το τώρα. Αφού Πέμπτη γυρνάει. Τι quiz είναι αυτό το τώρα. Ο Σλαφτάκης με τον Λίνο, με τον Χρυσικόπουλο. Είναι ίδιο. Ο Λίνος είναι ίδιος ο Κασιδιάρης, Χρυσή Αυγή. Για τον άλλο που λες το παιδί, πώς τον είπες του Άρη. Πώς. Σλαφτάκης. Δεν τον είδα, ρε φίλε αυτόν. Συγγνώμη. Θα το βάλω. Φίλε, είναι ίδιο. Εγώ σου πω κάτι άλλο τώρα. Αθηναίου, το ξέρετε όλοι. Ναι. Με ποια τεράστια μορφή παίζει τώρα βασικός και είναι αρχηγός στην ομάδα του. Σε ομάδα Football League είναι ίδιοι. Αθηναίου με ομάδα. Σε εμετικό βαθμό. Που έχει παίξει πολύ λίγο, πολύ λίγο πρώτη εθνική. Κλασικός ήρωας Έλληνας και αρχηγός τελευταία τριετία στις ομάδες του Β' Εθνική. Ποιος είναι? Το μικρό του Κώστας. Κώστας. Το ξέρεις. Ξέρετε. Κώστας. Έπαιξε εναντίον του Ηρακλή πρόσφατα. Για σένα, Κώστα. Εναντίον του Ηρακλή πρόσφατα. Ναι. Περίμενε. Άρα δεν είδαμε τον Απόλλωνα Λάρισας. Με την Παναχαϊκή. Total Football είδαμε χθες. Θα πεις σε λίγο το quiz. Είδες Total Football. Ήτανε. Total Football θύμισε μου αυτό. Εκπομπή. Είδα περίπου 5 λεπτά στα όρια του τραγικού. Αλλά μόνο 5 λεπτά είδα. Πέσιμο Πέλκα σε βραχάλη. Έχεις δει. Τελειώνει η εκπομπή. Τελειώνει η σύνδεση με Πέλκα. Ναι.
Και λέει ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον μεταξύ ο Πέλκας μιλάει σε όλους στο πληθυντικό. Κύριε Ντέμι, κύριε Δόνη, κύριε Γιώργο, κύριε Αυτέ, κύριε Κατσουράνη, κύριε το ένα, κύριε Κεριά κλπ. Και στο τέλος λέει ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που είχαμε. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε, που συνομίλησα εδώ πέρα στην εκπομπή σας. Και να σας πω, έχετε εκεί πέρα στο πάνελ σας μια πολύ ωραία γυναίκα όπως η Χριστίνα Ευραχάλη και θέλω να μου την προσέχετε. Ρε Δημήτρη Πέλκα, τι έγινε αγόρι μου? Είναι δυνατόν? Τον είδα λίγο στη σύνδεση. Είχε αυτό το ύφος του αφιψηλού, το Μουσολίνι, τον Μπενίτο Μουσολίνι. Άσε μάζε κακό. Κοίταξε, εγώ την εκπομπή μου άρεσε που μιλούσαν για ποδόσφαιρο και τα λοιπά. Αλλά είναι λίγο, δεν του πάει του Ντέμι. Δεν του πάει. Απαράδεκτος Ντέμις. Το λατρεύω, το έλεγα στον Παναγιώτη τώρα. Χρυσαβέ, τον Ντέμι ξέρεις. Τον λατρεύω, είμαι ερωτευμένος, τον λατρεύω. Λατρεύω τη μεγαλομανία του. Χθες τον είδα για 5-6 λεπτά. Σφιγμένος, σαν μαθητής σε πρώτο έτος σχολή δημοσιογραφίας. Είναι η πρώτη, αλλά νομίζω. Αλλά δεν του πάει. Τι ώρα ξεκινάει αυτό, ρε? Και ήταν, να σου πω κάτι. Την εκπομπή την έσωσε ο Δόνης χθες. Ο οποίος μιλάει για ποδόσφαιρο με εκπληκτικό τρόπο και εντάξει, ο Δόνης είναι κάτι άλλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει αέρα ο Γιώργος, έχει αέρα. Υπάρχουν φορές να κνευρίζει. Και φυσικά, Τάσος Κάκος, άστο αγόρι μου. Φίλε, όταν έκανε κοντινό στην πρώτη σύνδεση που κάναμε τον Κάκο, φίλε αφιψηλό, αυτός και ύφος, φίλε Μουσολίνι. Δεν μπορούσε να μιλήσει. Μια χαρά είναι ο Κάκος, τον πάω και τον έχω μιλήσει δύο φορές σαν διαιτή και μετά από εμάς από εσάς. Και δεν είναι παράξενο όταν βλέπεις τους διαιτές χωρίς την στολή του διαιτή, ρε παιδί μου, δεν σου κάνει εντύπωση. Πέρα από αυτό, φίλε, τον βάζει να μιλήσει, να σχολιάσει τις φάσεις και λέει, θέλει να σχολιάσει το τρίτο του Ολυμπιακού, τον γκολ του Ολυμπιακού. Και λέει, και βλέπουμε εδώ. Και βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να πω κάτι. Βλέπουμε. Δε φίλε, είσαι στην τηλεόραση. Πρέπει να πεις κάτι, όχι απλά να βλέπεις. Δεν χρειάζεται ότι είναι offside, δεν προηγήθηκε από ανύπαρκτο φάουλ. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι. Θα κάνει μούχτιο ας λάμας εδώ τα κάνει. Επειδή μας βάζει άγριο χέρι, η Αναστασία. Να σε βγάλουμε και μετά το διάλειμμα, θες? Όχι, δεν με βγάλετε μετά το διάλειμμα. Ωραία. Θέλω για να κλείσουμε ήρεμα και πολιτισμένα. Είναι καλό να σας βάζει χέρι η Αναστασία πρώτον. Ναι, και εμένα μου αρέσει. Το ξέρεις. Ναι, πες το. Θέλω να κλείσουμε ήρεμα και πολιτισμένα να σχολιάσεις το φάουλ που δίνει για να εκτελέσει σχεδόν πέναλτι ο Μαουρίτσιο ο διαιτητής ατοκελικής Θανάσης Έζος. Σχεδόν πέναλτι. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή, ρε φίλε. Είναι ντροπή. Δεν περίμενα το Βαρούχα το βράδυ να πει ότι δεν είναι, που το είπε ο άνθρωπος. Σας σέβομαι εδώ πέρα, λέει. Και δίνει και κάρτα στον Παξεβανίδη. Γύρνα από Πέμπτη και τα λέμε. Πρόσεξε όμως, το πώς σχολιάζεται το offside goal του Ολυμπιακού, τι έκταση παίρνει, εδώ τον κολλάκι το Μουσατέ, γιατί το που βγαίνει ο Γέντρης από τα αριστερά και τον κόβει. Ενώ η δεύτερη κίτρινη που παίρνει ο Ατρόμητος, ας πούμε, ήταν ασλαμάς, ήταν, κατάλαβες. Η δεύτερη κίτρινη του Ατρόμητου είναι Μάρς. Επίσης, στο 87 ο Βιερίνια μέσα στην περιοχή. Τι να το κάνει. Το σταματάει, την κόβει την μπάλα με τον ώμο ή με το χέρι, δεν είδα. Αυτό δεν το είδα. Θέλει κρέμασμα ποδοσφαιρικό, έτσι. Ο προπονητής του Ολυμπιακού που έχει τον καλύτερο που του παίκτη φέτος για φέτος, γιατί είναι άλλο πράγμα φέτος ο Φορτούνης. Έξω, στο πρώτο ημίχρονο, καμιά τέτοια. Δεν πειράζει. Ξανά, άφησε το ξανά. Δεν μπορεί να τα γυρνά συνέχεια. Στο 90 φεύγαν, βάζει συνέχεια γκολ. Θα έρθει και η τέτοια. Και η στραβή. Ωραία. Χρήσα δε, παλικάρι μου, καλό δρόμο να πάνε όλα καλά εκεί. Αν περάσει από την πόλη της Γάδης, μην βάλεις, μην βουρκώσεις έτσι, μην θυμηθείς τον Φαρλεύω, άφα πάρε, φίλε, πέρασε και τελικό έπαιξε εκεί. Φίλε, να πάνε όλα καλά, χρήσα δε, καλό δρόμο και καλή επιστροφή, παλικάρι. Άντε, καλά. Και αν τίποτα προκύψεις αύριο να σε βγάλουμε οτιδήποτε εννοείται, χτυπάς, ειδοποίησε. Έγινε, άντε παλικάρι μου, άντε, να σε καλά, χρήσα να πάνε όλα καλά. Στον ΠΑΟΚ, στο 63ο λεπτό, από το οποίο προέρχεται το γκολ του Μαουρίτσιο. Ποιο φάουλ θυμίζει ως υπόδειξη φάουλ, όχι η εκτέλεση, καμία ουδεμία σχέση. Ως υπόδειξη φάουλ σε βάρος της εθνικής ομάδος της Ελλάδος. FM κενό, το ονοματεπώνυμό σου, δίπλα γράφεις το παιχνίδι, ποιο είναι αυτό, αποστολή στο 54526. Break και άμα την επιστροφή μας ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές 2310 287 888. Αναστασία, έξι. Τι καλή που είναι. Έξι έτοιμο το κομμάτι Μέμφις. Άντε. Βάλ το να παίζει. Να πούμε ότι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχισμένοι και ο Παπαδόπουλος και εγώ και ο Χρύσανθος, γιατί εδώ είμαστε μαζί η εκπομπή, και ο Τσαλτίδης, ας μην το βλέπει το μήνυμα. Έχουμε την πρώτη σωστή απάντηση. Είναι ο Κροατής ο 701, ο Γιάννης. Βρήκε ποιο είναι το παιχνίδι στο οποίο δίνεται φάουλ, ίδιο πακέτο. Ίδιο πακέτο, δηλαδή καλής θέλησης, άι καρδούλα, συμπληρώνεις, εναντίον της εθνικής ομάδος της πατρίδος μας, της Ελλάδας μας.
και φυσικά ο αντίπαλος σκοράρει. Ποιο είναι αυτό? Ίδιο με αυτό που έδωσε ο Θανάσης ο Σέζος, ο 37χρονος κυλικισιώτης διαιτητής υπέρ του ΠΑΟΚ για να κάνει ο Μαουρίτσιο το 2-0. Έχεις ακούσει τη Ρόζα από υπογεγραύματα? Το έχω όλο το άλμπουμ. Το έχεις? Με τις διασκευές εννοείται. Εννοείται, ρε. Είναι λίγο το πάνε... Διασκευάζουν μικρούτσικο, πιο σκοτεινό, πιο down. Ναι, ναι. Να πω κάτι, Παναγιώτη, ναι. Γιατί τώρα λίγο... Και μετά τους ακούω όση ώρα θες για τους... Ναι. Μιλάω γι' αυτό πολύ ευχάριστο για τους αφές. Λατεύω τα υπογεγραύματα. Ένα τεράστιο μπράβο στους Memphis. Αυτό που έγινε το Σάββατο στο 8-ball δεν υπάρχει. Γκρεμίσανε το 8-ball. Ένα τεράστιο μπράβο στα παιδιά που δεν κυνηγάνε καθόλου την υπόθεση Αθήνα. Δεν τους λέω μπράβο γι' αυτό, ότι εγώ στη θέση τους θα κυνηγούσα ατελείωτα την υπόθεση Αθήνα. Χίλια μπράβο στα παιδιά, χίλια μπράβο στον Άλκη, τον τραγουδιστή και ψυχή του γκρουπ, χίλια μπράβο στον Ντόλι, την τεράστια αυτή δραμεράκλα την ατελείωτη, και στα άλλα μέλη του γκρουπ. Και Άλκη, ό,τι είπε στο κρεμάω παράσημα, το εννοώ. Και χίλια μπράβο στον κόσμο για αυτό που έστησε το Σάββατο που γκρέμισε το 8-ball. Και φυσικά στις μπαντάρες Overpower, Αλέξη καλημέρα, είστε καραμπαντάρα. Και φυσικά στους βολιώτες, τους dendrites, που το λένε δενδρίτες ελληνιστοί. Παιδιά, κάνετε το δενδρίτες, αν είναι τελειώνει η υπόθεση. Γιατί όλοι δενδρίτες σας λένε, εντάξει. Μάλιστα. Ποιος το πει dendrites, έτσι, να είστε καλά. Πάμε, σωστά. Μ' αρέσει, αλλά με χαλάει λίγο που πάει αργόσυρτα σε όλο το κομμάτι. Δηλαδή, τεράστιο είναι. Τεράστια διασκευή είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αλλά σου λέω κάτι λίγο με χαλάει, δεν ξέρω το γιατί. Παραδέχομαι. Ναι. Κομματάρα διάλεξη. Λατρεμένα υπόγεια ρεύματα. Είχαν κυκλοφορία τώρα. Βινιλιάκι μόνο το πήρα. 45. Ναι. Α, τώρα βγήκε κυκλοφόρησε αυτό. Όχι, αυτό είναι. Αυτό όχι, όχι. Ναι. Λέω τελευταία κυκλοφορία. Ένα 45 βγάλανε. Ναι. Γραμμή, θα πάμε, ναι. Όχι, αυτό είναι Παναγιώτη κάποια. Παραπάει. Έχει, πότε είναι αυτό? 2005. Το έχει δηλαδή. Το άλλο έχω. Υπόγεια ρεύματα. Το οποίο είναι με διασκευές, κομματιών. Αν δεν κάνω λάθος, έχω τα πάντα. Έχουν Θάνο Μικρούτσικο. Α. Είναι όλα Θάνος Μικρούτσικος. Όλα, όλα. Ναι. Διασκευές, ναι, ναι. 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 Φέρ' τον εσύ καμιά φορά. Η Κοτσάνα είπα. Αλλά τι, πού το βάλεις? Εδώ. Ναι, θα σου κάνω το track list, ναι, και θα κατεβάσω από εδώ πέρα. Ωραία, εντάξει. Αφού είναι μοντέρνη. Εγώ παλιά κουβαλούσα, ναι, το βινίλι. Ναι. Δεν... Εντάξει. Περιμένει κομματάρα διάλεξη. Ναι, ναι. Το άκουσα να προχθές. Κομματάρα. Πάμε γραμμές να λέτε όνομα και ομάδα που υποστηρίξετε. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ανδρέας από το Bronx της Νέας Υόρκης, ο παδός του ΠΑΟΚ. Μπράβο, χάρηκα πολύ. Μπράβο, Παπαδόπουλε, μέχρι εδώ ακούω τα γέλια σου. Ανδρέα, όσο μπορείς πιο δυνατά με το ζόρι σε ακούω, Αναστασία, εγώ με το ένα. Μέχρι εδώ σε βλέπω τα χαμόγελα του Παπαδόπουλου. Ναι. Μέχρι την Αμερική. Α, τώρα το πρώτος, μόνο ο Χρήστατος δεν είναι εκεί. Ναι. Πολύ χάρηκα που έχασε ο Ατρόμητος Παπαδόπουλος. Γιατί? Πάρα πολύ χάρηκα. Γιατί πάει για πρωτάθλημα. Γιατί, ναι. γιατί τον είχα πει στο Σβέρκο μας και βγάλαν τα μάτια τους με το ΠΑΟΚ. Πήγε στους Βέρκομες, δύο πόντους τον είχαμε. Δεν μπορούσε όλο το χειμώνα, ρε φιλαράκο, ναι. Δεν τον άντεχα. Βγάλαν τα μάτια τους με το ΠΑΟΚ και να φέρουμε ισοπαλία. Και τώρα έχουμε 6 στο Ολυμπιακό, 5, yeah. Και τώρα θα κερνάω τον κόσμο άρετα, πρωταθλητέ. Έφυγε από το Σβέρκο μου από πίσω μου. Α, τον Ατρόμη το φοβάμαι. Χάρηκα πάρα πολύ. Μπράβο. Βέβαια, σκυλιάσανε τα μάτια τους, βγάλανε να φέρουν εκεί να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Να τι πάθανε. Να τι πάθανε. Κάτσανε. Μπορεί να είσαι και ο μοναδικός ΠΑΟΚ που έσφιξε γροθιά στο δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού. Άρα πόσο χάρηκα που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Ήμουν από σήμερα, λέμε, πρωταθλητής. Πάει ο Ατρόμητος. Ναι, από σήμερα με έφυγε από το Σβέρκο μου ο Ατρόμητος. Τον είχα όλο το χειμώνα. Ωραία, το είπες 3 φορές. Ανδρέα, το μάτς του ΠΑΟΚ, τα μάτς του ΠΑΟΚ, είπες, μας έκανε εντύπωση, πολλοί κόσμοι με ρώτησε. Λέει, αυτός ο Ανδρέας είναι καλά. Αφού άλλες ώρες είναι εκεί. Γιατί... Εγώ να σου πω, εγώ αγόρι μου βλέπω αντένα. Έχουμε αντένα. Άκου να σου πω, τα παιχνίδια της Τούμπας δεν τα δείχνει. Ακούς, καλά, πού τα άλλοι παοκτσίδες ομογενείς. Βρε μάτια μου λίγο να άκουσαμε. Οι άλλοι ομογενείς, πού τα βλέπουνε. Και εσύ δεν μπορείς. Δεν ξέρω εγώ που τα βλέπουνε, εγώ έχω και το έρτε εδώ. Κάτι και δεν μπορούσα να προχθές να δω που δείχνει, λέει, αυτά, δεν ξέρω. Δεν έχω παθείς μου ομογενείς. Ένα άλλο θέλω να σας πω, ότι λέει εκείνος ο δημοσιογράφος, εκείνος ο Φιλιππόπουλος, ότι εμείς τα παίρνουμε από το Σαββίδι. Ποιος είναι ψεύτης ελεηνός και τριτάθλης. Εχθές η εκπομπή σας στο Σαββάτο, δύο δημοσιογράφοι το βράδυ, και πήρε και τηλέφωνο και από την Αμερική ένας Φιλιππόπουλος. Σε ποια εκπομπή που? Παίρνε... Σε ποια εκπομπή που, πατρέ? Το Σαββάτο, σε εσάς. Στο Λίμπερο. Δεν τα είπε αυτός. Ναι, δεν τα είπε στο Λίμπερο. Κάποιος, αυτός που έλεγε σαν και σένα, που είναι σαν και σένα, είπε τι είπε αυτός ο Φιλιππόπουλος. Τώρα,
Ποια εκπομπή καλά, είναι άστο, αυτή. Μην τα λέμε, μην άστο, μην φάτε και μηνύσιμα. Ναι, 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 ότι εμείς δεν τα παίρνουμε. Όχι, όχι, θα σαν δικιά σας εκπομπή. Άντε πάλι. Δεν κακολογήσατε, αλλά εμείς δεν τα παίρνουμε από το Σαββίδι, να το ξέρετε αυτό. Ωραία, εντάξει. Και μια ώρα και πήραν τηλέφωνο. Εντάξει, Άντρη. Φιλαράκο μου, το χρήσαν το χαιρετισμούς εκεί που κέρδισε. Ακούω τώρα, σε λίγο πετάει, σε λίγο πετάει για Βρυξέλλες. Ναι. Θα σπάρω και κιάλια να βλέπει τον ΠΑΟΚ από τα αμερικάνικα κιάλια να το βλέπετε. Αντί, για. Τι διαφορά έχουν τα αμερικάνικα από τα ευρωπαϊκά δηλαδή. Πιο μακριά δείχνουν. Τα κιάλια. Είναι. Παιδιά, καλείτε ελεύθερα. Το κομμάτι άστο, Αναστασία, να παίζει. Αναστασία, το κομμάτι να παίζει, ναι. 23-10. Τι κάνει. 23. Ναι. Δεν ακούγανε. 23-10, 2-87 και 3 οκτάρια. Όποιο θέλει καλή, ακούμε μουσική επιλογή Παπαδόπουλα. Πραγματικά με συγκινεί. Πραγματικά με συγκινεί σήμερα ο Παναγιώτης, δεν κάνω πλάκα. Σε αυτό το σημείο περίπου θυμίζει λίγο Κωνσταντίνο Β' με συνεργασία με Γαλάνη, έτσι. Λίγο. Λίγο. Ναι. Παναγιώτη, sorry, έχουμε γραμμή. Δεν ξέρω. Α, εσύ πώς μιλάει για παίρνει ονόματα κοπέλα. Α. Παιδιά, καλείτε. Ναι, ναι. Καλείτε και για όποιο θέλει για το Chelsea Pauk, έτσι. Την Αναστασία κάνει, τα κάνει όλα η Αναστασία. Πάμε γραμμές, περιμένουν δύο. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Γεια σας. Καλημέρα, φίλε. Καλή εβδομάδα, φίλε. Όνομα και ομάδα υποστηρίξεις. Πάω και αυτό. Τα ίδια πάλι. Ναι, το λατρεύω. Σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Από Αθήνα, από Αθήνα. Από Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη, άρα πάω, κρε. Σε λατρεύω, δεν είναι. Σε λατρεύω, δεν είναι. Θέλω να γίνουμε φίλοι, το εννοώ. Δεν κάνω πλάκα. Εντάξει, το πιστεύω το υπονοούμενο, θα σε πάρω μετά την εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Τα λέμε ελεύθερα, ναι. Για πες, τι σε έκανε να πάρεις. Η μουσική λόγου και τέχνης, έτσι, η εκπομπή σας έχει πάρει έτσι ένα περίεργο δρόμο. Ναι. Έτσι είναι πολύ καλή τεχνική, πολύ εγγλέζικη, θα έλεγα λονδρέζικη. Ναι. Και αυτό με οδηγεί. Όχι, ο Παναγιώτης, αλλά με συγκινεί. Με συγκινεί. Διάλεξε κομμάτι, με συγκινεί. Δεν με συγκινεί αυτό να σου πω, να το έχω ξεπεράσει. Ναι, το κομμάτι, υπόγεια ρέματα, ναι. Τι, το κομμάτι συγκεκριμένο. Όχι τι... τα υπόγεια μάρων, εντάξει, ναι. Εποχής τώρα, εντάξει, θα είμαστε ναι. Στα νιάτα μας. Ναι. Εντάξει, θα είναι στα νιάτα μας. Έλεγα τώρα μόλις πάντα ότι, έχουμε νιάτα, ρε, φίλες, ότι είχαν την μεγαλύτερη crossover επιτυχία στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, το μου αρέσει να μιλάω πολλά. Ναι, ναι. Το άκουγα καλά. Από σκυλάδικο μέχρι παντοπολία, σούπερ μάρκετ. Καλά και πολλά τότε, εντάξει. Τρύπες, υπόγεια ρεύματα, μωρά, ναι. Φωτιά, όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Ήταν άλλη εποχή τότε, εντάξει. Τι σε έκανε να πάρεις το φάκελο. Καλές εποχές, με δραχμές. Ναι, εννοείται. Βέβαια, με δραχμούλα. Τίποτα, ναι. Μου έτσι με έκανες λίγο, έτσι με πήγες στο Λονδίνο, καταλάβεις. Με έκανες λίγο έτσι πολύ Λονδίνο. Και η μουσική και ο καιρός. Άρα ο Παναγιώτης σε πήγε. Καιρός όλα αυτά και την Πέμπτη παίζω με την Τζέλσι στο εξοχικό. Θα πας, οπότε κατάλαβες όλα είναι ένα συνειρμικά όλα με οδήγησαν στην Πέμπτη. Σε ρωτάει ο Παναγιώτης κάτι. Θα πας, θα είσαι εκεί. Πού, στο Λονδίνο. Ναι. Όχι ρε φίλε, εγώ δεν έχω τη δυνατότητα. Α, εντάξει, δεν το άρεσε. Καλά, σε ρώτησε, ναι, εντάξει. Μακάρι να μπορούσε. Ναι, μακάρι να μπορούσε, αλλά εντάξει, δεν έχω. Θα πάω στο Champions League του χρόνου. Του χρόνου. Ναι, καλά, αυτό πρέπει να γίνει. Για να πας πρώτα πρέπει να το έχεις σίγουρο και μετά να πεις τα πράγματα. Σωστό, σωστό. Όνειρα κάνουμε. Τα όνειρα είναι δωρεάν. Δεν μπορώ να πω εγώ του χρόνου θα πάω, ξέρω εγώ, στους White Zombie, αφού δεν είναι σίγουρο αν έρθουν. Πώς θα το πω. Σωστό, σωστό. Κατά τα άλλα, εντάξει. Έχω μια αισιοδοξία, πειράζει. Όχι, καθόλου. Για ότι θα πας Champions League. Όχι. Όχι θα έχω ένα καλό αποτέλεσμα την Πέμπτη, πειράζει. Ούτε σε άλλο εκεί μέσα πάντα φέρουμε καλό αποτέλεσμα. Κοίταξε, κοίταξε. Αν η Τσέλσι θέλει, τρως πέντε. Μ' αρέσει. Αν η Τσέλσι θέλει. Άρχισε από Δευτέρα. Τρως τάλιρο το λιγότερο. Άρχισε να μαζεύεται από Δευτέρα. Φαντάζομαι Πέμπτη τι θα λέει. Λες τώρα σοβαρά το εννοείς. Δηλαδή, όλος ο ΠΑΟΚ δεν κάνει όσο ο Πέδρο. Δεν πειράζει, να δεις πόσο κάνει. Το εννοείς. Κοίτα να δεις. Με τον ΠΑΟΚ και τον Πέδρο. Τι να πω, ρε φίλε, παικταράς είναι ο άνθρωπος. Αν και Ισπανός. Όχι, όχι. Θα σου πω ένα πράγμα και θα κλείσω για να μην κρατάω πολύ τη δέθεια. Λοιπόν, γιατί εσείς φταίτε που πήρα τηλέφωνο. Με αυτά που βάζετε, μου έχετε γυρίσει, λες και είστε να πούμε ΕΡΤ. Λοιπόν. Πολύ αντισύριζα ήταν αυτό. Πολύ αντισύριζα. Πειράζει. Δημοκρατία δεν έχετε. Δεν έχετε. Κοίταξε, μου δίνεις πάντα νότα ελληνοφρένειας. Γι' αυτό σε λέω. Και δημοκρατία δεν θέλετε. Ναι, θέλετε. Θέλουν τη. Λοιπόν, οπότε, αυτό που ήθελα να πω να κλείσω είναι ότι μπορεί για να γίνει ένας γάμος, λέει, πρέπει να θέλουν δύο. Για να φάει πέντε ο ΠΑΟΚ, πρέπει να θέλει και ο ΠΑΟΚ να φάει πέντε.
Κοίταξε, εδώ πέρα μέσα, εδώ πέρα μέσα δεν ήθελες, αλλά η Τσέλσι καημένη έχασε 6 κλασικές. Τι να κάνεις, εντάξει, τα άκου να δεις το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο το γράφετε στο ταμπλό, το αποτέλεσμα το 90. Ήθελε, δεν ήθελε, πόσα δοκάρια και αυτά δεν μετράνε. Καλά, αυτό εννοείται. Εντάξει, ας πάσουν τα δοκάρια αυτοί, να βάλουμε εμείς δύο γκολ να παίξουμε σωστά. Χάνει 5 κλασικές και κάνει η Κροατία το 0-1, το ξέρω, τι το κάνω. Εντάξει, εν τω μεταξύ έχω πιάσει, έχω τσιμπήσει και αυτό που λες, αλλά δεν μπορώ να στείλω μήνυμα. Έχω τσιμπήσει αυτό που λες για το φάουλ. Είναι μόνο με μήνυμα, sorry. Το έχω τσιμπήσει, ναι. Λοιπόν, λάθος. Δώσε την απάντηση. Λάθος. Πες την απάντηση τώρα και κάνουμε κλήρωση. Πες την απάντηση. Ποιο είναι. Αν είναι σωστό. Με την Αγγλία ήταν. Με την Αγγλία ποιο μάτς. Με τον Αγγλία σε ένα Euro, δεν θυμάμαι, που σκόραρε ο Μπέκαμ. Σε παραδέχομαι. Μπαίνει στην κλήρωση. Μπαίνει στην κλήρωση. Το πιασά. Μπαίνει στην κλήρωση. Το 2-2. Είναι, το μάτς, είναι 1-2. Στο Old Trafford. Και το φάουλ είναι εντελώς γελίο. Το φάουλ είναι φάουλ καλή θέλη για να σοφαρίσει η Αγγλία. Ναι. Έτσι ακριβώς. Καμιά σχέση με το Πάο Ψάντ. Για να μην κάνουμε ρόμπα. Και εντάξει, είναι προκριματικά γιούρο. Με το που το δίνει. Και εκεί παίρνω στυλό, λέω Αγγλία 2-2. Σκόρ 1-2 ήταν εκεί την ώρα. Ήταν 1-2. Σωστό. Ήταν πολύ γατήσια η ερώτηση, ήταν πολύ γατήσια. Μπράβο. Γιατί τη βρήκα εγώ γι' αυτό. Ωραία, μπαίνει στην κλήρωση, μπαίνει στην κλήρωση. Σε βάζω σαν παοξή Θεσσαλονίκη. Έτσι, τα φιλιά μου. Ωραία. Να είσαι καλά, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Τι με κοιτάζεις, Ρόζα, μου διασμένο. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε, συγγνώμη, από πού είπες ότι είσαι? Από Γουρουνία. Από Γουρουνία. Ναι. Ποια είναι η Γουρουνία, ρε φίλε? Στουτγκάρδη. Α, Στουτγκάρδη. Στουτγκάρδη, ο παδός ΠΑΟΚ. Ωραία φωνή, μου ακούγεσαι, νοτιοελαδίτης. Κάνω λάθος? Ναι, έχουμε ξαναμιλήσει από Κατερίνη. Από Κατερίνη. Α, από Κατερίνη. Μια ερώτηση σου κάνω. Είσαι πολλά χρόνια στην. Από καιρό να τα πούμε. Είσαι πολλά χρόνια στην Στουτγκάρδη. 7. Α, 7, μάλιστα. Παλιά λεγόταν Neckar Stadium το δικό της, τώρα πώς λέγεται, ξέρεις, γνωρίζεις, μήπως? Mercedes-Benz Arena. Όλα αυτά με Mercedes-Benz Arena. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά έτσι λέει η διαφήμιση από έξω που έχουν πάνω στο γήπεδο. Εμετός, ωραία, εμετός. Ωραία. Σ' ακούμε, φίλε. Σ' ακούω πάντα, συνέχεια, αδιαλειπώς, πώς το λένε, αδιαλειπώς, δεν ξέρω. Αδιαλείπτος, αδιαλείπτος, ναι. Αδιαλείπτος. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε, ρε, και εμείς και ο Χρήστος. Thanks a lot. Που τον ακούω, τον Ασλαμά του φίλου μου από το κάτοπο στη Βικτόρια και από παλιότερα άλλα ραδιόφωνα και τέτοια. Ναι, κάτοπο στη Βικτόρια ήμασταν μαζί με τον Παναγιώτη περίπου 12 χρόνια. Μου και εγώ παρό. Ναι, ποτέ δεν συμφωνούσα μαζί σου 100%. Εντάξει, είσαι λίγο. Για εμάς του Παλτσίδη είσαι λίγο ό,τι να είναι, μας πάει. Ναι, προβοκάτορ. Καλά να είσαι. Δηλαδή, εντάξει, μου βγαίνει τώρα και με λες για το Πέλκα, ξέρω εγώ, ύφος Μουσολίνη. Εντάξει, βγάλε ένα Πέλκα, σαν Ηρακλής και μιλάμε. Να βγάλω έναν Πέλκα σαν Ηρακλής. Σαν Ηρακλής. Λέει, ναι. Ναι, τώρα κοντά, όχι πριν 150 χρόνια. Ναι. Οπότε αυτός, εδώ με προλαβαίνεις, γιατί έχω βγάλει πολύ πράγμα. Ναι, έχω βγάλει πολύ πράγμα. Εντάξει, εννοείται. Αυτό το ξέρουμε. Να σου πω για τον Πέλκα κάτι, γνώμη μου. Πέρα την πλάκα, το Πέλκα. Τρομακτικά υπερτιμημένος μέχρι στιγμής. Αν έπαιζε στο Πανετολικό. Αν έπαιζε στο Πανετολικό. Και παίζω ακόμα μπάλα. Δεν ξέρω για σένα προσωπικά τι κάνεις. Εγώ έπαιζα πάντα μπάλα, πάντα σε ομάδα. Όχι επαγγελματικά, δεν είμαι ο Μαραντόνα. Μπάλα ξέρουμε, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι λέγαμε με παοξίδες προψέ. Δηλαδή, τι να συγκρίνω Πέλκα με Τουρσουνίδη, θα τα παρατήσω όλα. Ναι, εντάξει. Αλλά και να σου πω κάτι, εγώ στην ηλικία του, όχι Γιώργο τώρα που τελείωσε. Στην ηλικία του. Εγώ το καταλαβαίνω με τον Πέλκα το όλο θέμα, γιατί είμαι σαν αυτό να πάμε μες στο γήπεδο. Δηλαδή, τρέχω πάρα πολύ. Μπράβο. Όλη την ώρα, πιέζω στο έπακρο. Και όταν έρχεται η φάση να κάνω τον γκολ ή την πολύ σημαντική ενέργεια που θα αλλάξει τα πάντα, δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Ξέρετε, έχω αυτό χρόνια. Το βελτιώνω, το βελτιώνω. Και του έδωσε πάρα πολύ αυτοπεποίθηση ο Γιώργος Οδόνης, έτσι. Που του λέει πάρ' το δεκάρι, σε πιστεύω. Όταν πιέζει σε όλο το γήπεδο, σε όλο το μήκος και παντού, κάποια στιγμή δεν. Πώς να σου πω, εκείνη τη στιγμή που πρέπει δεν μπορείς. Κατάλαβες. Αυτό λείπει από τον Πέλκα. Εγώ από τον Πέλκα ξέρω. Μια μικρή παρατήρηση. Κάνει και πράγματα τα οποία, ρε παιδί μου, μπορεί να μείνουν ποτέ και στην ιστορία. Δηλαδή, να σου πω κάτι. Το ότι κλέβει την μπάλα στο παιχνίδι στο Πάγκο Μπενφίκα εκεί στο τέταρτο. Και ξαφνικά τη γυρίζει ανάποδο, την πετάει απέναντι και φεύγει ο Λιμιός και εκεί τον προλαβαίνουν που είναι δίπλα ο Πρίγιοβιτς. Αν γραφτεί εκεί γκολ, γράφτε και ιστορία ότι ξέρεις τι παλιά έκανε με τη μία, ρε παιδί, από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Δεν ξέρω πώς θα τελειώνει αυτό. Κατάλαβες. Αλλά στο τέλος όταν θα φύγει θα δεις ότι στα κλεψίματά του θα είναι πολύ ψηλά σε σύνολο. Γιατί έχει ήδη για τη θέση που παίζει. Η δραστηριότητά του, δηλαδή στο κλέψιμο της μπάλας, στο να φύγει με κατά μέτωπο, θυμίζει άλλους παίχτες. Απλά δεν έχει τη στόφα άλλων παιχτών, ρε παιδί μου. Αυτό περίμενε. Από τον Μπέλκα, λοιπόν, εγώ θέλω τεχνική. Πιο πολλά πράγματα, πιο πολλές τσαχπινιές. Αυτό περιμένω. Ναι, αυτό θέλω. Πρέπει να ακούει το Ρουμάνο. Εγώ είμαι αυτός που κράζω το ότι έχουμε, ας πούμε, στην Ελλάδα σήμερα βασικό
τον Μπακασέτα και τον Μάνταλο. Δηλαδή στην ΑΕΚ είναι βασικός ο Μάνταλος. Χθες το βράδυ της Μαρμίτα είπαμε ότι αυτός αν έπαιζε, δεν θα πω πιο παλιά στην ΑΕΚ. Καλά. Με Μίμη και Νεστορίδη και αυτούς. Αν έπαιζε στην ΑΕΚ το 90s, ναι, δεν θα τον είχαν ούτε για κόνο στην προπόνηση. Εντάξει, ναι. Ούτε για κόνο. Και είναι ο Μάνταλος. Δεν κρατάω τη γραμμή όλη μέρα εγώ. Τα φιλιά μου από στην Κάρδη και να ξέρεις, Ασλαμά, επειδή πάντα είσαι εριστικός και μας τη δίνεις, σε αγαπάμε, αλλά τι να σε πω, πώς το είπες πριν, όσο κάνει ο Πέντρο, κάνει ο Σουπάοκ, πόσο ναι. κάνει ο Απόλλων Λάρισσας. Και πόσο κάνει ο ακριβώς τώρα σου παίχτης, θα μου πει. Σωστό, πολύ πιο ακριβώς ο Ηρακλής. Φιλάκια. Σωστό. Φυσικά δεν δίκιο έχει. Συγχώραμε που δεν καταλαβαίνω. Αυτό λέω. Δεν διαφωνώ καθόλου. Ο Ηρακλής έχει το πιο ακριβό ρόστερ στην κατηγορία, έτσι, το σχολιάζω καν. Αυτό είπα, αλλά έχασε όμως στο μάτσο εκείνο. Έχουμε γραμμή άλλη Αναστασία. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Θα πάμε σε break. Παρέα με τη Βασιλική Ρετσίνα. Σας το δίνουμε αποκλειστικά εμείς ραδιοφωνικά. Κανείς άλλος το έχει μέχρι σήμερα. Υποψήφιος στην Θεσσαλονίκη με τις ευλογίες της Νέας Δημοκρατίας εδώ στον Δήμο Θεσσαλονίκης, ο Νίκος ο Τασιάος. Το ακούτε πρώτοι από αθλητικό ραδιόφωνο της πόλης. Νίκος Τασιάος είναι ο εκλεκτός της Νέας της Δημοκρατίας, όχι της παλιάς, της Νέας της Δημοκρατίας, ναι. για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Μπράβο. Χαρακτηριστική φιγούρα, μεγάλη μορφή. Τον γνωρίζουμε οι Θεσσαλονικείς, ειδικά στο κέντρο, αιώνες, με χαρακτηριστικό βαρύ περπάτημα, το οποίο κοντράρεται με το επίθετο Τασιάος. αδερφός, αν δεν κάνω λάθος, της καλής μου φίλης, της Χριστίνας, της Τασιάου, ναι. στελέχους του ποταμιού και ωραίας γοητευτικής γυναίκας. Μπράβο. Λοιπόν, μας μένουν ούτε 11 λεπτά, είναι πολύ λίγα το χρόνο αυτού του κόσμου. Τον νικητή στα γρήγορα. Λοιπόν, τρεις σωστές απαντήσεις είχαμε από δύο Γιάννηδες και από τον φίλο στον αέρα από Θεσσαλονίκη ΠΑΟΚ. Γιάννης Στεφανίδης είναι ο νικητής, ο 701 που έγραψε Αγγλία, Ελλάδα, Μπέκαμ. 701 Γιάννης Στεφανίδης. Μπορεί και να έχει επικοινωνήσει ήδη μαζί του η Μαριλίζα, αν όχι θα το κάνει σε λίγο, για το πώς και από πού θα παραλάβει το ζευγάρι γυαλιά ηλίου ή οράσεως. Απλά πράγματα σε ένα από τα τρία Opticon Express που έχουν πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ζωή να έχουν τρία μαγαζά. Το ένα δυτικά σημείο Ευκάρπια, τα άλλα δύο στο κέντρο. Το ένα 26 Οκτωβρίου 28 απέναντι στα δικαστήρια και το άλλο Downtown στην Παύλου Μελά 11. Γραμμές ανοιχτές 23 10 27 888. Περιμένουν δύο. Πριν τους πάρουμε ένα μήνυμα. Πολύ Μάρι. Γρήγορα πάμε και ναι. πάμε. Ναι. Από το φίλο μου τον Άρη, ο οποίος είναι τυχερός, μια και θα βρίσκεται στο διπλό την Πέμπτη στο Stafford Bridge. Ναι. Πες τον Μάριο πως ο Αθηναίος είναι ο χαμένος αδελφός του Σιμώες. Αυτό είναι εύκολο, δεν είναι Σιμώες, άλλο. Η ψαγμενιά είναι άλλη. Η ψαγμενιά είναι άλλη με τον Αθηναίου. Με Έλληνα, αρχηγό ομάδας και αρχηγό των ομάδων του γενικά τελευταία τετραετία. Στην ελληνική Football League, κλασική μορφή της ελληνικής διβίτα εθνικής τελευταία δεκαετία. Η ωραία χαρτινοκιμωμένη των offside να βγει να μας πει για τον Γιασίν, τον Κοϊκοετσέα, τον Πφαφ, τον Τουκαντάμ. Παπούλη, ο Σέρβος Νταγλαράς σε χαιρετά. Ο Σέρβος Νταγλαράς, ρεαλιταρά. Μπούφος είσαι, μου λέει ο Γιάννης. Γιάννη, πρώτον, γιατί είμαι μπούφος, δεύτερον, ποιος Γιάννης είσαι. Καλημέρα, πάμε στις γραμμές. Καλημέρα. Καλημέρα, Νταγλαρά. Ακροατή. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αδερφέ, όνομα και ομάδα, πάμε. Νίκος Άρης. Νίκος, ο παδός του Άρη. Καλή εβδομάδα, Νίκο. Και πήρα να πω ότι τα Σπυρούνια φέτος, μετά από 20 χρόνια, 21, δεν θα πάνε ούτε στα play-off. Πρέπει να με κατάλαβε. Αυτός είναι ο Top Gun, είναι. Είσαι ο Top Gun και είσαι κομπλεξικός με την Tottenham. Εγώ ο μασκετικός που έχουμε μιλήσει για Παπαγεωργίου, έχουμε μιλήσει για Παπαγεωργίου. Ναι, ξέρω βρε, κατάλαβα, πάμε γιατί έχουμε λίγο χρόνο, περιμένουμε κι άλλο. Ένα άλλο παλικάρι και λέει το βγάζεις, θα λέγαμε παλιά. Τι να πω, εγώ πήρα να πω ότι όταν ο Ισνογκούτ γίνει βεζίρι στη θέση του βεζίρι, όταν το Κογιότ πιάσει τον μπιμπιπ, και οι Ντάντον σκοτώσουν τον Λουκ Λουκ, τότε και ο ΠΑΟΚ θα πάρει πρωτάθλημα. Άρα πιστεύεις ότι και φέτος δεν θα το πάρει ο ΠΑΟΚ. Ναι, αφού άρχισε και δρομολογείται τώρα. Δεν πιστεύει γιατί ξέρει ότι είναι πρόβλημα. Ναι, ναι. Πάλι στον Ολυμπιακό θα το δώσω. Βγες και το Μάιο και ο κουλός κάπως έτσι θα μιλάς. Κοίτα, μήπως φοράς μάσκα για σπρέι πιπεριού.
Σαν ταξιτζής. Για πάρε κάποια ανάχυση, γιατί. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Με ρεμετήσει κανείς όπως έγραφε το εξώφυλλο της Εσπρέσο Μάριε. Μα Εσπρέσο ή ποια άλλη ήταν. Με ρεμέτησε. Ηθοποιός με ρεμέτησε ταξιτζή. Αυτό δεν το κατάλαβα. Ένιωσα τελείως αγράμματος. Ωραία, Νίκο. Έγινε, Νίκο. Έγινε, παλικάρι. Να πας το καλό. Καλημέρα, καλημέρα. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Ποιότητα. Υπόγεια ρέματα, διασκευή. Άρης είσαι, νομίζω αυτός είναι. Αυτός είναι. Έτσι νομίζω. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σε λατρεύω. Είπα να το κάνω με τα μουσική σήμερα. Σ' αγαπώ. Ο άλλος έμαθες, πετάει για Βρυξέλλες. Έφυγε σήμερα. Μη στεναχωριέσαι, θα τον περιμένω και την Πέμπτη και την Παρασκευή εγώ. Την Πέμπτη έρχεται. Δεν την γλιτώνει. Εντάξει, πετάει το απόγευμα, αλλά δεν ήρθε το πρωί η εκπομπή. Μιλάμε για απίστευτη κατάσταση. Μιλάμε για αλητία, τεράστια. Τώρα πρέπει αυτοί να παίζουν στη Β' Εθνική, ρε, γιατί όλο ταξίδια θα είναι τώρα στην Α' Εθνική εκεί και τον χάνω. Δεν τον έχω εκεί στο στούντιο. Εντάξει, να σου πω όμως κάτι. Ξέρεις τι θα σου έλεγε. Ξέρεις τι θα σου έλεγε. Τι θα μου έλεγε. Στο 78-75 δίνει επιθετικό κάτι τέτοιο. Όχι. Σε ξεφτιλίζει ο Ηλίας. Σε ξεφτιλίζει ο Ηλίας. Το κάναμε για να έχει λίγο σας πες εκεί στο 78-75, κύριε Παπαδόπουλα. Έτσι, μπράβο. Όποτε θέλαμε, είδες. Εκεί λέω θα γίνει περίεργο. Είναι ο κεφάλος συμπληρωμένος με 5 φάουλα, μα λέω. Ναι. Μη στεναχωριέσαι τώρα. Σε ξεφτιλίζει ο Ηλίας, αυτό θα έλεγε. Ναι, ναι, καλά. Με ξεφτιλίζει ο Ηλίας. Κάτσε και εσύ. Που είχε ξεχάσει τον κόσμο, είχε ξεχάσει τον κόσμο εκεί στον πάγκο. Άστα τώρα, μην τα πιάσουμε. Έλα, να χαράσει τον κόσμο. Τον γκράζει, αλλά φίλε τώρα τον έχει τον πάγκο μη. Ναι, εντάξει. Διπλώστε την Τενερίφη, ρε φίλε. Εντάξει, περίμενε λίγο. Διπλώστε. Α, δεν πήρε μετά. Διπλώστε την Τενερίφη. Και τρώστε τη μαχαιριά στο 61-62, βάζουν τρίποντο οι νησιώτες εκεί πέρα, οι Ισπανοί, 64-62. Εκεί ξεκολλώθηκε ο Λίνος, ρε. Ο Λίνος. Να είναι καλά ο Λίνος. Το παλιγάρι. Ναι. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλα. Ναι. Να, δεν θα μιλάς εσύ για τον Europa, άστο, γιατί τον Μπακού όποτε το αναφέρνεις απομακρύνεται όλο και πιο πολύ, άστο. Ναι, πες τα αυτά, μπράβο ρε, μπράβο, βλέπεις μπάρα. Άστο, γιατί τον Μπακού και τον Μπακού και τον βλέπουμε με τα κιάλια, τον βλέπουμε τώρα, μετά τον βλέπουμε πιο μακριά, άστο. Καλά λες. Τώρα κύριε, και κάτι άλλο για τον κύριο Σαββίδη, ρωσικά δεν ξέρω, αλλά ξέρω αυτός ελληνικά, διώξους όλους εκεί από την εκπομπή, ρε. Α, ρε εσύ, βοήθαμε λιγάκι. Θα είναι. Είχε ένα πανό χθες στο παλατάκι. Ναι. Κάτι είχε προσφορές Black Friday, κάτι έλεγε. Α, όχι, όχι, εμείς προσφορές δεν κάνουμε στις φάπες. Α, μία ήταν και καλή. Κύριε Σαββίδη, διώξους όλους από την εκπομπή. Α, καλά, ρε. Περιμένουμε να ακούσουμε πρώτα τον Μπακ στην Αθλητική Κυριακή. Εκεί, δεν τον ακούμε. Εκεί θέλει και Νικόλα. Στην εκπομπή... φίλε. Τι? Εκεί θέλει Νικόλα. Καλά, ρε, και στην εκπομπή τη δικιά μας στο κανάλι μας. Πρώτο πάνω τον Ατρόμητα με τον Ολυμπιακό. Καλά, ρε, γίνονται αυτά. Δεν είναι, διώξεις όλους, ρε. Κράτα μόνο τον Σπυρόπουλο που είναι ωραίος. Τον Αλέξη. Αυτά είχα να πω. Γεια σας, παιδιά. Χάρηκα που με ακούσατε. Στο καλό, στο καλό. Μαζί μας είχαμε αυτή την ώρα τις Rumen Calls, βιομηχανία παραγωγής δομικών υλικών, στο Βαθύλακο Θεσσαλονίκη, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-719-229. Και αν δεν μπορείτε να καλέσετε, μπορείτε να μπείτε στο rumen.gr. Στεγανοτικά, θερμομονωτικά υλικά Rumen. Άκου τι σου έχω για σένα. Άκου τι σου έχω, βλάχο. Άκου, άκου. Ναι, δώσε, ναι, Αναστασία. Όρτζι τα πάνια. Αναστασία, πήγε και αγόρασε το CD. Ναι. Για αυτό το κομμάτι, ναι, μόνο. Αυτό, ναι. Όρτζι δεν είναι. Έδωσε λεφτά. Ναι. Πρόσεξε. Τότε όταν βγήκε. Σε δραχμές. Τότε όταν βγήκε. Πληρωμένο κανονικά σαν καινούριο. Γιατί τώρα μπορεί να το βρει μείον 30%, μείον 40%. Εντά, μπορεί να το δει τώρα με 5,5 ευρώ. 7 ευρώ. Το πήρε τότε κανονικά. Μπραφ κανονικά. Ναι. Για ένα κομμάτι μόνο, το υπόλοιπο δεν το έχει ακούσει. Δηλαδή, αν του βάλεις από τα υπόλοιπα τα κομμάτια. Όρτζι, ε. Ναι. Ναι. Μηνυματάκια που χρωστάμε. Η Αθηνά από καλή. Το κυτρινό μαύρο κορδελιό. Μάριε. Τι είναι αυτό, Τσέλσι ΠΑΟΚ. Δεν μου τα λες. Όσοι δηλώνουν συμμετοχή δεν είναι κλήρωση. Όποιος θέλει, μπαίνει. Δεν είναι. Ναι, δεν είναι κλήρωση. Μάριε, καλημέρα. Για το φάουλ του ΠΑΟΚ βρήκες να πεις. Για το 1-6-7. Μάλλον θέλει να πει συν 6-7. Και το 3-4-7, τίποτε. Δεν το πιάνω. Αθηνά, συγγνώμη, εγώ δεν το πιάνω και ο Παναγιώτης το είπε. Το διαβάζω όπως ήρθε, για να μιλήσω ότι σ' αδικούμε. Συνέχισε να επιβεβαιώνει το σύνθημα για τους δημοσιογράφους. Και συνεχίζει η Αθηνά, πρώτον δεν είμαι δημοσιογράφος. Είμαι, όπως έλεγε ο Ρόμπ, Αμερικανός πρόξενος, radio man. Συνεχίζει η Αθηνά και λέει, καλημέρα σας.
Παπ, μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ για την νίκη. Αλλά βρε Παπ, καλά που παίξατε με τον Άρη και είδαμε γεμάτο το κρατικό. Είναι κρίμα ένα τέτοιο γήπεδο να έχει πιο λίγα άτομα από ένα προποτζίδικο. Αθηνά από κιτρινόμαυρο κορδελιό, νομίζω ότι... 40 Βούλγαροι προχθές κάναν πάρτι στο παλέ. Το δεύτερο μέρος έχει μεγάλη δόση αλήθειας. Ακούμε κομματάρα επιλογή της Αναστασίας. Μπαλάρα η Αριανάρα, λέει ο 228. Μάριε, μπροστά σε αυτήν την ανατροπάρα θα λούφαζε και η τσιχλοομαδίτσα σου τότε στις δοξούλες της το 99. Καλημέρα. Δοξούλες της. Καλημέρα, μπράβο στην Crystal Palace. Μεγάλο μπράβο στην Palace. Είδα μόνο φάσεις. Μπράβο στην United που κράτησε το 0. Ναι. Πρέπει να έχει η Palace τουλάχιστον 5 κλασικές. Έχει βέβαια και 2 σούπερ ευκαιρίες η United. Γραπώθηκε τσικιτσί και γραπώθηκε στη 12η θέση. Μπράβο, Μάρια. Φέτος πάω για τελικό τσαμπιονάκι. Α, πας για τελικό τσαμπιονάκι. Κατάλαβε. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Κατάλαβε. Έτσι. Οι λαϊκοί άνθρωποι ζουν τα θέατρα. Όχι μόνο η Εκάλη, τα ΔΕΦΗ, ο Βάλαρης για την Έλληνα την Ακρίτα. Γιατί έγινε κάτι. Η Ακρίτα είπε κάτι για τον Σεφερλί. Θα έφερνε το ήθος του τρας στο παλάς. Υπάρχει μια κόντρα τέλος πάντων. Αυτή είναι μάλλον αιώνια κόντρα γενικά δύο παρατάξεων για το ποιοτικό και το μη ποιοτικό θέατρο. Όπως Ντενίση Λαζόπουλο, αλλά τα βρήκαν. Αύριο θα πω και θα φροντίσω να δώσουμε προσκλήσεις για την απίθανη παραστασάρα που είδα την Πέμπτη. Απίθανη. Έκλεγα μία ώρα και 20 λεπτά υπέρ Ελλάδος στην Μονή Λαζαριστών. Παναγιώτη, πήγαινα να το δεις. Ναι. Είναι για την υπόθεση Πολκ. 48 Θεσσαλονίκη, δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου. Δεν 48. Υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εσύ υπόθεση Πολκ. Πολκ. Η πιο γνωστή δολοφονία. Από τις πιο διάσημες. 48. Στον εμφύλιο μέσα. Α, μέσα. Η δολοφονία του Τζορτζ Πολκ, του Αμερικανού δημοσιογράφου. Ναι. Που βρέθηκε με μία σφαίρα σε βάρκα μέσα στο Θερμαϊκό. Mm. Και το πτώμα βγαίνει απάνω, βγαίνει προς τα έξω. Ναι. Εύκολη ερώτηση. Ναι. Τι έλειπε από το πτώμα. Το μάτι του. Τα μάτια. Μπράβο, ρε σκύλε. Τα πυροβαρκάρι. Όχι, βρε, μπούφο. Ευλάκα. Που θες και πρωτάθλημα. Ευλάκα. Ευλάκα. Εκεί βάζει κέρματα, συγγνώμη. Γιατί απλά τα μάτια είναι το πρώτο που. Πού? 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 Τρώνε. Τα ψάρια. Τα ψάρια. Πάτε μάτι και ψάρια, λένε. Ακριβώς. Αν δεν το πιστεύεις, ναι. Έλα να σε ρίξω και να δούμε σε δύο ώρες πώς θα βγεις. Να δούμε πώς βγήκε ο Ηρακλήδιας που βγήκε το 85, θυμάσαι. Ο Σταμάτης. Ναι. Ζει ο Σταμάτης. Πού να ξέρω, μένα ρωτάς. Είχε μεγάλο πρόβλημα υγείας. Ναι. Μακάρι, άνθρωπος να είναι καλά. Αν ακούει ο Σταμάτης και η οικογένειά του πάρα πολλά. Πώς ψαρεύουν πλέον ξανά, ε. Το πανό τι έλεγε, τι κράτησε το πλακάτ. Χωρίς τον Ηρακλή δεν έχει νόημα η ζωή. Μπράβο, ρε σκύλε. Πώς Ηρακλή. Τι είμαι εγώ, ρε Ασλάμα, κανένα χτεζινό, ρε. Τι είμαι εγώ, ρε Ασλάμα. Τι είμαι. Τι ώρα είναι, ρε εσύ. Ακριβώς είναι. Εντάξει, εντάξει, φεύγω. Λοιπόν, αυτά, αυτά. Ναι. Με το καλό αύριο θα είμαστε 12 η ώρα. Παναγιώτης Παπαδόπουλος και εγώ. Ο Χρύσανθος θα έρθει την Πέμπτη. Δεν είναι κάτι ανησυχητικό για προσωπική υποχρέωση. Αναχωρεί σήμερα για τις Βρυξέλλες. Του ευχόμαστε ολόψυχα να πάνε όλα καλά. Από εμάς και την Αναστασία που σήμερα μας γκάζωσε και το ίδιο πιστεύουμε θα κάνει και αύριο. Keep on fucking rocking. Καλή εβδομάδα να έχετε, παιδιά.